Καλημερούδια, καλημερούδια. Είναι η αγαπημένη σας Τρόικα εδώ πέρα. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 12 από τις 10 το πρωί. Εδώ στο Λίμπερο της Καρδιάς, 107,4. Μάριος Ασλαμάς, Χρήστος Νοσταλτίδης και Παναγιώτης Παπαδόπουλος. Και Σωτήρης Δασκαλάκης, έτσι. Παραγωγική ηχοληψία. Για δύο ώρες μαζί. Μοναδικός τρόπος επικοινωνίας. FM και ενώ το μήνυμά σας. Αποστολή στο 54526 και τι σας έχουμε εμείς, τι σας έχουμε εμείς, σε λίγο θα μάθετε. Λοιπόν, καλημέρα αδέρφια. Καλημέρα σε όλους και σε όλους. Καλημέρα και καλό καλοκαίρι. Τρόικα, εδώ πέρα μαζεμένη, ενωμένη, δυνατή, όπως την παρουσίασε ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος, με Σωτήρη Δασκαλάκη, ένα από τους κορυφαίους μηχανικούς ήχους στην Νότια Ευρώπη, να είναι και σήμερα κοντά μας στην αγαπημένη σας Τρόικα. Λένε, ο αστικός μύθος λέει ότι δεν υπήρχε γιάπης στη δεκαετία του 80 και αρχές των 90's στη μεγάλη οικονομική ευμάρεια, ο οποίος δεν είχε στην κατοχή του, άρα συνεχίζει να έχει, το άλμπουμ αυτό. Βασικά για αυτό το κομμάτι. Πιστή στην υπόσχεσή μας, αφού καλημερίσουμε πρώτα την τεράστια Didi Music, η οποία είναι συντονισμένη σήμερα με Θεσσαλονίκη και ακούει Λίμπερο 107,4, όπως το κάνουν πάρα πολύ στην πρωτεύουσα και αυτό μας τιμά ιδιαίτερα, δίνουμε τρεις μονές προσκλήσεις. Θεωρώ ντροπή το ότι το κομμάτι παίζει, έχει φτάσει εδώ στη μέση του και δεν έχει έρθει κανένα μήνυμα. Δίνουμε τρεις μονές προσκλήσεις για το τεράστιο Pink Floyd Show που έρχεται στην Ελλάδα, όχι για το live της Αθήνας, της Παρασκευής, αλλά για το live του Σαββάτου εδώ στην Θεσσαλονίκη, στο Fix Factory of Sound. Τρεις μονές προσκλήσεις για να απολαύσεις τους Brit Floyd σε ένα μοναδικό, σε ένα απίστευτο οπτικοακουστικό show. Ο τρόπος είναι απλός, πληρωγείς FM, αφήνεις κενό, γράφεις όνομα και επώνυμο, δίπλα γράφεις live και το αποστέλεις στο 54526. Και δίνουμε και τρία εισιτήρια για την ματσάρα στην Καλαθόσφαιρα, Άρης Περιστέρη. Έρχεται ο Κορονιός. Την Κυριακή. Ο Άγγελος είναι προπονητής, είναι. Είναι. Δεν κοροϊδεύεις. Α, μπορεί. Νομίζω είναι ο Άγγελος. Μπορεί, ναι. Μπορεί, ναι. Κάτι, νομίζω ότι είναι ο Άγγελος. Ναι. Ναι, κάτι ναι. Ακούσει, μου το λέει, τώρα είμαι λίγο κοτσάρα. Δεν εννοώ στον πάγκο, εννοώ μέσα στο παρκέ. Ο Πεδουλάκης, sorry. Πεδουλάκης, δεν παρέσει. Ναι. Η Πεκτούρα, ο Αργύρης, το πουλέν μου. Το πουλέν μου. Εμάς, λίγο μητρά το θυμάμαι τον Κορονιό. Το πουλέν μου. Ναι. Anyway. Τρία εισιτήρια. Τρία εισιτήρια για το Άρης Περιστέρη την Κυριακή στο Αλεξάνδριο Μέλαθρον. Συνεπώς, FM και ενώ ονοματεπώνυμο, δίπλα γράφεις live ή Άρης ή και τα δύο, μπορείς με ένα εισιτήριο συμμετοχή και στους δύο διαγωνισμούς, αποστολή στο 54526. Είναι τουλάχιστον ντροπιαστικό ότι έχουν έρθει μόνο τρεις μέχρι στιγμής, έτσι σε 1,5 λεπτό, σε 2 λεπτά που παίζει το κομμάτι. Δεν σχολιάζω καν. Ναι. Και αν δεν είναι 122-12 σήμερα το σκορ Brit Floyd Άρης Περιστέρη, εντάξει, τα παρατάμε. Τα παρατάμε όλα κανονικά. Λοιπόν, για να δούμε τίποτα θεματάκια. Εγώ να πω την αμαρτία μου. Ναι. Θεματάκια έξτρα για σήμερα δεν έχω ετοιμάσει. Το άφησα στους συναδέλφους. Συνεπώς είναι ολοφάνερο ότι πάμε χωρίς θέματα. Γιατί όταν δεν βάζει θέματα ο Ασλαμάς. Έτσι είναι αυτά. Προφανώς και δεν υπάρχουν θεματάκια. Τίποτα. Κάτι θα σκαλύξω όμως. Απλά. Σταυροπόδι. Έχω πολύ ψωμί από το εψησινό ματς κυπέλου. Ματς. Τέλος πάντων. Ναι. Ας το πούμε ματς. Ναι, ναι. Να καλημερίσουμε και τους τρεις που έστειλαν μήνυμα με SMS-ικό ξεπαρθένιασμα από τον φίλο τον Στέφανο. Να το τσεκάρω λιγάκι γιατί το θεωρώ. Καντεμιά, άντε μπράβο. Να φύγει καντεμιά από έτσι, πάνω μας με τα κρέατα και, και τις ταβέρνες. Το πάω να φύγει καντεμιά. Που βλέπω από τον Κωστή. Κωστή, καλημέρα. Τσατσαρέ, να είσαι καλά, παλικάρι μου. Ο Στέφανος μας ξεπαρθενιάζει SMS-ικά για Pink Floyd και ακολουθούν ο Γιώργος και ο Γιώργιος. Άλλο Γιώργος και άλλο Γιώργιος. Επαναλαμβάνω, είναι τρεις και μονές οι προσκλησούλες. Σωτήρη, πάμε με αυτό χαλί μέχρι το διάλειμμα και μετά βάλουμε άλλα κομμάτια από Pink Floyd. Τι να από Pink Floyd τώρα τι να διάλειμμα. Καταρχάς, μπορεί να βάλεις ένα άλμπουμ να παίζει ολόκληρο. Εγώ προσωπικά θα έβαζα από την ψυχεδελική εποχή τους. Ποια εποχή, δηλαδή? Με Sid Barrett, το ξεκίνημά τους, θα έβαζα ολόκληρο το Ομαγκούμα, ολόκληρο το Atom Heart Mother. Δηλαδή αυτά που δεν θα παίξουν καθόλου το Σάββατο οι Brit Floyd. Και μάλλον καλά θα κάνουν. Γιατί θα εστιάσουν στο The Dark Side of the Moon, άλμπουμ καρά σταθμός. Καρά σταθμός, από το εξώφυλλο μέχρι τη μουσική και τους στίχους. Άλμπουμ που άλλαξε ζωές. Προσωπικά δικό μου και βάζουμε και σαν θεματάκι, ποιο είναι το αγαπημένο σου άλμπουμ από τους Pink Floyd. Δηλαδή αν έμενες ναυαγός σε ένα νησί και σου έλεγε ο ύψιστος, θα πάρεις μαζί σου ένα μόνο άλμπουμ. Έτσι, μπράβο. Ποιο θα ήταν το άλμπουμ αυτό? Για μένα είναι πολύ εύκολη η απάντηση. Τέλος. Πάρα πολύ εύκολη. Το έχω έτοιμο, ρε παιδί μου, το έχω έτοιμο. Θέλω να δω λιγάκι από εσάς. Τι είπε Σωτήρη? Ο Σωτήρης λέει το Appetite for Distraction.
Δεν θυμάμαι τέτοιο άλμπουμ των Pink Floyd. Μήπως είναι το επόμενο. Ρε φίλε, κάτσε. Αν βγάλουνε τέλη του 19, Appetite for Destruction, η Pink Floyd. Δηλαδή, θα έρθω εδώ και θα είμαι 3 ώρες γονιπετής μπροστά στο Σωτήρη Δασκαλάκη. Ο οποίος για μία ακόμη φορά εψέσε ένα διάλειμμα, ξεφτέλησε όσους λένε ότι είναι ΠΑΟΚ. Κανονικά τους ξεφτέλησε. Που λένε ότι είναι ΠΑΟΚ. Προφανώς είναι ΠΑΟΚ της τελευταίας εβδομάδας, τελευταίων 15 ημερών. Μεγάλο Σωτήρη Δασκαλάκη. Χρειάστηκε 2,5 δευτερόλεπτα για να απαντήσει σε ένα βήμα που είχα πολύ πολύ πρόσφατα με μια κοπελάρα. Ναι. Απάντησε ο Σωτήρης σε 2,5 δευτερόλεπτα. Οι άλλοι ακόμη κοιτούσαν, ψάχνανε, ο άλλος δεν τον ξέρω. Ναι. Καλά, ο Τσατσαρός το είπε, δεν έχω ιδέα λέει ποιος είναι αυτός. Τσατσαρός είπε σηκώτη. Α, με μπερδέκει με τα κράτα που δίνει. Θα στο μιλάμε, Τσατσαρός δεν υπάρχει αυτό. Εντάξει. Και περιμένω και σχόλια. Θα ήθελα για παράδειγμα σήμερα το σχόλιο του. Πες το, του Άλεξ Σίλβερ. Ναι. Α, για το χθεσινό παιχνίδι. Επαναλαμβάνουμε. Α, για τη μουσική μάλλον. Είναι 3 και 3. 3 οι προσκλήσεις για το show των Brit Floyd, 3 τα εισιτήρια για το Άρης Περιστέρι. Οκ. Okay. Εδώ από την Τρόικα. FM κενό, φέρτε πιο εδώ. Έλα, ορίστε. FM κενό, όνομα επώνυμο. Σας κάνω χώρο, κύριε. Δίπλα γράφεις live ή Άρης ή και τα δύο και το αποστέλνεις στο 54526. Όταν λέμε παιδιά Άρης, το λέμε πάντα ή πάω και Ηρακλής για την ομάδα που είναι η γηπεδούχος, έτσι. Ναι, μπορεί ο άλλος να δεν συμφωνώ. Να είσαι Παναθηναϊκός και να είσαι φίλος του μπάσκετ. Επειδή μου το ρωτήσαμε αυτό και πρόσφατα παιδιά και στο φεστιβάλ, λέει ας πούμε δίνεται εισιτήρια μόνο είναι πρέπει να είσαι παοξής. Λέω ρε φίλε, όχι. Προς Θεού. Μα θες να δεις ποδόσφαιρο, έτσι. Θα πας και θα δηλώνεις απλά, λέμε την ομάδα γιατί μας τα δίνει η ΠΑΕ, μας τα δίνει η ΚΑΕ. Οπότε για να μην γίνεται και μπέρδεμα με το τι έχει να κάνει η αποστολή η Μαριλής για τον λόγο αυτόν. Παναγιώτη. Το αίμα από τη σφαγή του Εργοτέλη τρέχει. Άσε ρε κακοπίδε. Call of sight πάλι. Άντε. Πάλι call of sight. Οριακό τώρα. Όλο. Χρήσαθε. Χρήσαθε. Σε παρακαλώ πολύ. Οριακό. Χρήσατε, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πριν πείτε. Πραγματικά δεν. 15 δευτερόλεπτα. 15 δευτερόλεπτα. 15 δευτερόλεπτα. Για να απευθυνθώ προσωπικά σε κάποιον. Προσωπικά. Ηρέμησε, ηρέμησε. Εσύ έπρεπε να ανησυχείς, έπρεπε να κλαις από χθες. Γιατί αν έχεις να αντιμετωπίσει αυτό το εργοτέλη στο πρωτάθλημα, δεν ανεβαίνει. Δεν ανεβαίνει με μια ομάδα Β' Εθνικής που σε έπαιξε κανονικά. Κανονικά, ναι. Πώς είσαι. Ναι, πώς είμαι. Έλα, ρε, χαβαλέ κάνουμε. Πες τους διαιτητές. Χαβαλέ κάνουμε. Αλλά δεν γράψατε χθες. Ξένους διαιτητές. Δεν βλέπει. Τώρα καλημέρα. Με το μαλλί έτσι είσαι 15 ετών. Δεν κάνω πλάκα σοβαρά. Άρα δεν κάνει σχέση, με 15 ετών. Ναι. Μένει έτσι 15 ετών. Πρώτον, δεν ρωτάς ποτέ σε γυναίκα τέτοια ερώτηση. Δεν θέλω. 15 είπα. 15 είπα. Με το μαλλί αυτό και με τα κοκαλάκια αυτά, εγώ ειλικρινά μου δείχνει 15. Αυτό το Σάββατο δεν μπορώ. Το άλλο ναι, δεν κάνω πλάκα σοβαρά. Παρασκευή σαν το άλλο, δεν κοροϊδεύω σοβαρά. Λοιπόν, του τόπου μπορεί να κατέβει. Θέλω οι καλοί συνάδελφοι να μου δώσουν 2 λεπτά, ειδικά ο Χρύσανθος. Για να απευθυνθώ. Έχω αγανάχτηση. Πέντε τουρίστες από την Κρυμαία βρήκες και γέρνες τον μπάσκετ. Με την υποκρισία τους, το ψέμα τους, με αυτούς εδώ που έχουν βαφτεί ερυθρόλευκοι του Βορρά. Καλά, σπάρα αυτά που έχει ο Ολυμπιακός και μετά γύρω. Μέτρα σημειώσει από το χθεσινό εργοτέλειο σπάρα. Μέτρα. Χώρια τα άλλα. Βάρα το μάκι τσέλιο να κάνει τη λόμπα εκεί πέρα. Παρακαλώ εσύ. Κάτσε να σου κάνω στην εκπομπή. Κόψε το μικρόφωνο του αχρίου εκεί στην άκρη να μιλήσει ο Μάριος Ασλαμής. Πε τα Μαρία. Λοιπόν, θέλω να απευθυνθώ σαν άνθρωπο, σαν ποδοσφαιρόφιλο προσωπικά στον Στέφανο τον Κουμπαράκη. Προσωπικά. Είναι η πρώτη φορά που το κάνω αυτό, αν θυμάμαι καλά, πρώτη φορά στη ζωή μου. Πρώτη φορά στη ζωή μου. Σαν φίλος του ποδοσφαίρου, που χθες το μεσημέρι έμεινα ξάγρυπνος, ήμουν κουρασμένος χάλια, το πήρα σε ρί μέχρι την 1 το βράδυ, δεν ξάπλωσα, δεν βγήκα με φίλοι μου για φαγητό εκείνη την ώρα, έτσι. Προσωπικά λοιπόν, με τη δώρα. Στον Στέφανο τον Κουμπαράκη, στον διαιτητή του συνδέσμου διαιτητών Θράκης. Δεν έχω αδερφέ τίποτα με σένα. Ελπίζω να μας ακούς και σίγουρα ακούει κάποιος φίλος σου που θα σε ενημερώσει. Γιατί με την Νέα Μακεδονία εσύ είστε κόλλος βρακή από ό,τι ξέρω. Πες για τα λεπτά καθυστερήσεων, άντε. Φίλε, να σου πω κάτι. Τα λεπτά που δίνει τραγικά. Εγώ δεν θα έδινε καθόλου. Μη σε παρασύρει. Ναι. Μη σε παρασύρει. Πιο μακριά. Ναι. Πες τα Μαρία. Ναι. Δεν χορτένεστε εσείς. Μαλά Μαρία μου, πες τα. Κάθε μέρα. Ρε Κουμπαράκι, να σου πω κάτι. Κάθε μέρα. Έτσι για την αλητία. Για την αλητία του πράγματος. Ναι. Δώσε ρε εσύ ένα σφύριγμα σε αυτή την ομαδούλα που είναι τεράστια ομάδα. Ακριβώς. Καταλαβαίνετε πως το λέω. Με budget 15 δραχμές. Με τα νέα παιδιά έχω πάθει πλάκα και από τώρα σκέφτομαι πώς θα παίξουμε Εργοτέλης Ηρακλής καλά είπε ο Παπαδόπουλος. Σου έρχεται. Έτσι, σε αυτή την ομάδα που φτύνουν αίμα τα παιδιά, έτσι για την αλητία, είναι και οι παιδούχοι, δώσ' τους
Μισό φάουλ ή μην δίνεις μισό. Ρε εσύ, τόσο τσίπα. Σεβάσου ότι πήγαμε στο μαγαζί εκεί, ήμασταν 6 άνθρωποι. Βρετανικό σφυρίγμα. Το μαγαζί θα έκλεινε. Ακριβό δίκιο. Το άλλο μαγαζί που ήταν να πάω, δεν λέω ποιο, το φίλο μου του Ανδρέα, δεν άνοιξε. Μου λέει τι να θόρεσαι, εσύ μόνο πήρες τηλέφωνο. Δεν άνοιξε. Τους ξέρει ο Παναγιώτης. Το πήρα χαμπάρι, του πάμε για ντάμπλ. Δεν άνοιξε. Δεν πήγαν παοκτσίδες. Και του λέω καλά, μου το είπες έγκαιρα, να πάω αλλού. Πήγα αλλού και ήμασταν όλοι μαζί 6 άτομα, από ό,τι κατάλαβα οι δύο, ναι, πήγαν για παρέα με τους δύο. Α, χαβαλέ, ναι. Δεν ήταν για το μάτζι, δηλαδή. Έτσι, μπράβο. Ρε εσύ, δεν τρέπεσαι λίγο, ρε κουμπαράκι? Καθόλου. Προσωπικά απευθύνομαι, πάρε τηλέφωνο. Τώρα. 2310-287-888. Σε μάτς το οποίο είναι διπλό, δύο μέρες πριν ξεκινήσει. Φάουλ στο Τζέλιο, καθαρό κλέψιμο. Φάουλ στο Μπουκατσέλη, καθαρό κλέψιμο. Μπουκατσέλη. Τα παιδιά ορίονται, κλαίνε. Φάουλ στον Ιατρούδη, καθαρό κλέψιμο. Ο Καπνίδης που μας έσκιζε. Και έρχεται η ατελείωτη αλητεία στο 18 και 42. Προκαλώ όλους τους ακροατές, ναι, όλους. Σωτήρη, το μάτσο είδες? Όχι. Λοιπόν, δεν το είδε το παιδί, δεν μπορούσε. Για ο Σωτήρης θα βλέπει του Πάου, δεν σχολιάζει. Και, και Κάπα 13 βλέπει. Ναι. Λοιπόν, προκαλώ όλους τους ακροατές. Βάλτε τώρα γιατί έχουμε τεχνολογία. Ζούμε στο 2018. Εδώ βάλαμε ψεύτικο παίκτο, ο Ράσφορντ βάλαμε. Στο 18 και 42. Μπράβο, ρε σκύλε. Ίδιος, ίδιος. Στο στείλε ο. Όχι, κανένας δεν μου στείλε. Στο στείλε ο Θωμάς. Όχι, ίδιος. Σε παραδέχομαι. Ίδιο, ρε, μπράβο, ρε παικτούρα. Σε αποσυντονίζει. Τον υμνώ από χθες. Μπράβο, ρε Έφορντ. Έχει τέτοιο παίκτη ο Πάο. Έχει τέτοιο Πάο. Όχι, βέβαια. Μπράβο, ρε Έφορντ, παικτούρα. Περιμένω. Απορώ, Ηρακλής, πώς θα πάει να παίξει με αυτό το εργοτέλη. Σοβαρά. Λοιπόν, βάλτε όλοι. 18 και 42, 18, βοηθάω. Τι άλλο να κάνω? Δίνω και τα δευτερόλεπτα. Αυτή θα παίξω και με τον Άρη, ε. 18. Ωχ, παραγίτσα μου. Δίνω 18 και 42. Ο Άρης θα παίξει κανονικά, δεν θα βάλει goal offside. Ναι, Χρυσανθέ. Συγγνώμη, το είδε αυτό. Βλέπω ένθετο στο Μετροσπόρο 8 σελίδες, το offside δεν υπάρχει πουθενά. Μα δεν είναι πουθενά. Πουθενά. Χρήσατε! Είναι ντροπή. Εγώ είναι ξεφτύλα ναι, να κερδίζεις να βάλετε, να βάλετε διδυτή από το Λασίθι. Καλά, καλά. Βάλτε στο 18 και 42 και δείτε τον εργοτέλη να φεύγει μπροστά με τρεις ή τέσσερις, με δύο παίκτες του ΠΑΟΚ, και γυρίζει ο Κουμπαράκης στη φάση μια μισή μέρα πίσω, 15 μέτρα πίσω, και δίνει φάουλ υπέρ του εργοτέλη. Σταματώντας τη φάση αυτή και 15 μέτρα πίσω. Ντροπή. Και πάει πάνω. Πάνε πάνω όλοι οι παίκτες και του λένε τι κάνεις. Ποιον τιμωρείς? Το λέει, ποιον τιμωρείς? Τιμωρεί, δίνεις φάουλ υπέρ του εργοτέλη. 18 και 42, παιδιά, βάλτε το. Πραγματικά μου ήρθε να πετάξω. Αν δε, ειλικρινά, θα πετούσα το ποτήρι πάνω στην τηλεόραση. Ήταν τόσο ωριακό όπως του Βελόνι τότε στο Χαϊδάρι. Μιλάμε για αλητεία, βαθιά υπόκληση. Σοπαδού στο εργοτέλη. Που έκανα περίμενε, το πιο λέει, κόσμιο ζούχα. Λέει μια μπουρδα που την είπε ο άλλος. Επειδή κουβαλάνε. Βελόνι δεν είναι offside. Όχι, δεν είναι offside. Απλά επειδή είστε τόσο ευνοημένοι και τόσο παράλληλα ξεφτυλισμένοι που δεν έχετε τα παντελόνια να παραδεχτείτε ότι πλέον ευνοείστε περισσότερο και από τον Ολυμπιακό. Πετάτε μια μπουρδα και το Χαϊδάριο εργοτέλη. Τι γέλιο είναι αυτό σήμερα πάλι. Μου τα προσφέρετε πλέον όχι μόνο τις Δευτέρες. Μόνο γι' αυτό πήγες μέσα. Είσαι και τις καθημερινές είστε πλέον. Ε, φοβερό. Λοιπόν, ναι, σίλια μπράβο. Μπράβο. Στους οπαδούς του εργοτέλη. Μπράβο τους, αυτοί είναι οι ήρωες. Για το μινοϊκό ζούχα. Για το ζούχα του μινοϊκού πολιτισμού. Ναι. Μπράβο ρε παιδιά. Ακούστηκε κάπως. Δείξατε ποιοι είναι οι Μάο Μάο και ποιοι κουβαλάνε μινοϊκό πολιτισμό. Ρακές. Μπράβο. Δεν έχω δει πιο διακριτική ζούχα εύστοχη τις κατάλληλες στιγμές. Ρακές. Σίλια μπράβο, ρε κουμπαράκι, ειλικρινά. Πάρε τηλέφωνο. Βγάλε τηλέφωνο. Βγες τώρα στον αέρα. 2310-287-888. Α, δεν έχεις πολλά, δεν σε πάρουμε εμείς. Και έχεις και δώρο. Και εισιτήριο Άρης Περιστέρη. Και πρόσκληση για Brit Floyd το Σάββατο. Δώρο από μένα και το Χρύσανθο. Ειλικρινά. Ειλικρινά. Να πας με την οικογένειά σου. Γλιτώνεις 33 ευρώ εισιτήριο για Brit Floyd. Τι γίνεται αυτό κάθε μέρα. Δεν τρέπεσαι λίγο ρε εσύ? Easy boy. Ένα μάτς το οποίο φαίνεται τι θα γίνει. Κάνει το 0-1 ο Μπίσεσβαρ. Μια εφημερίδα της πόλης, ναι, αθλητική. Λέει το πολύ ωραίο γκολ αυτό μονομασμένο. Πανέμορφο. Το πολύ ωραίο γκολ. Έχω μια γειτόνισσα την κυρία Κατερίνα. Κυρία Κατερίνα καλημέρα. Μας ακούει και ο γιος και η κόρη καμιά φορά. Κάθριν.
πανέμορφη κυρία, γύρω στα 75, η οποία βγαίνει βόλτα με το σκυλάκι της. 75, μιλάμε. Πιστεύω ότι η κυρία Κατερίνα στη βόλτα με το σκυλάκι της πιο πολλούς κινδύνους και εμπόδια αντιμετωπίζει από ότι ο Μπίσεσβαρ. Που πάει ένα σπέτι στο εργοτέλι να του βάλει λίγο το πόδι, δείτε το παιδιά. Ναι, δεν το είδαμε. Όσοι το είδατε. Ναι. Και το μαζεύει αμέσως, προφανώς ένιωσε τύψεις. Σου λέει γιατί το βάλω το πόδι μου. Και οι άλλοι τρεις απλά κοιτάνε τον ωραίο περίπατο του Σουριναμίτη Χαφ. Του Σουριναμίτη Χαφ. Πολύ ωραίο γκολ λέει. Πάμε τώρα κάτι άλλο. Άλλο, πες το και το άλλο. Λοιπόν, έχω μάρτυρες. Δασκαλάκι, Τσαλτίδη, Παπαδόπουλο. Α, εγώ είμαι και εδώ, ναι. Και τον κόσμο που ακούει. Ενώπιος, ενώπιο. Όποιος ακροατής, στείλει βίντεο. Ναι. Στο Facebook του Λίμπερο που τα στέλνει. Ναι, που τα στέλνει, ναι. Α, ο Τσαλτίδης σας ασχολείται. Θα ξέρετε, θα ξέρετε ο Τσαλτίδης σας. Ναι. Δύο, ένα από τα δύο αν μου στείλει. Ένα από τα δύο. Α, μετά από φετινό μάτς του ΠΑΟΚ, δηλώσεις Ρασβάνου Λουτσέσκου στον ρεπόρτερ. Π.χ. χθες Μιχάλη Μελισσίδη. Όχι να δείξει τύπου. Που, όχι να δείξει τύπου. Εκεί στο χορτάρι. Στο χορτάρι. Στο το γρήγορο. Μπράβο, ναι. Μετά τον αγώνα. Flash interview. One night stand λέγεται. Ένα φετινό match. Flash interview. Flash interview. Μέσα. Flash interview εκεί. Και αυτό λέγεται flash interview. Ωραία, όπως λέγεται. Εμείς το λέμε one night stand. Κατάλαβα κόσμο. Ναι. Ένα μετά από ένα match πάω φετινό ναι. Που να γυρίζει να κοιτάξει. Έστω για ένα δευτερόλεπτο το ρεπόρτερ. Ναι. Αν μου το στείλει βίντεο αυτό ή. Ένα παιχνίδι του ΠΑΟΚ με το πουλέν μου, τον Πόντους Βέρμπλουμ. Ρασβάν ο Βοναπάρτης. Ένα μάτς που να έχει παίξει ο Πόντους Βέρμπλουμ, στο οποίο δεν διαμαρτύρεται έστω μία φορά σε αντίπαλό του. Σκυλί μαύρο. Με απίστευτες εισπάσεις προσώπου ναι. Και μιλώντας για τουλάχιστον 40 δεύτερα. Δόντια πεντακάθαρα. Σε λατρεύω Βέρμπλουμ, ναι. Το έκανες και χθες, είσαι πουλέν. Τεράστιο. Χθες το μάτς αυτό με τον Εργοτέλη, αν θυμάμαι καλά με τον Τζέλιο. Μιλάμε για μεγάλες στιγμές. Ο Τσέλιος είναι που κάνει την παλιά στο τρίγωνο, έτσι. Μπράβο, ρε σκύλε, ναι. Που σκάβει. Που σκάβει. Πολύ ωραία. Παιδιά, χίλια μπράβο. Καταρχάς, νίκη Παπαβασιλείου, χίλια μπράβο. Mm. Βαθιά υπόκληση. Παίζουνε μπαλάρα. Βέβαια, είναι η συνέχεια του έργου του Τάκη του Γκόνια. Χίλια μπράβο στον νίκη. Mm. Ο οποίος ουσιαστικά, γιατί έξω μια κοτσάνα χθες, πω αγνώριστος λέει έγινε. Μια χαρά είναι ο Νίκη Παπαβασιλείου. Ούτε τρίχα δεν έχασε. Απλά ασπρίσανε. Απλά τότε είχε πολύ μακριά τα μαλλιά του, ο Νίκη. Το πρόσωπό του μια χαρά, ούτε μισή ρητίδα και φοράει γυαλιά ο άνθρωπος. Μπράβο στον περήφανο Κύπριο coach που είναι πλέον 48 ετών. Να σε καλά, Ρενίκη. Μπαλάρα παίζουν οι παίκτες σου. Μπράβο. Πραγματικά σκέφτομαι ο Ηρακλής πώς θα πάει. Τελικά εκεί. Το βάζω το πόδι ή το βάζω. Έτσι. Γιατί αυτό λίγο μα μπερδεύει τώρα. Δεν ξέρω. Έχει effort. Έχει Τζόζεφ effort. Ράσφορντ λέγεται. Που είναι ίδιος ο Ράσφορντ. Μου το έστειλε σε μήνυμα ο Θωμάς ο Στόντον. Κοψιά στυλ κίνηση, απλά ο Ράσφορντ είναι πιο ψηλό, πιο μακρουλό. Φίλε, το σουλούπι δηλαδή, το ναι, στυλ του, το κεφάλι, κίνηση, όλο αυτό, ναι. Και η κίνηση, και η κίνηση. Ναι. Και έχει πιο ωραία μύτη ο Έφορντ. Ο Ράσφορντ φαινόταν εκπληκτικό χθε. Ναι. Ο Ράσφορντ Έφορντ. Ναι. Γιατί απέναντί του είχε βετεράνου αθλητέ. Α, βετεράνοι. Βετεράνοι. Εσύ πες ότι ο Μαλεζά δεν είναι βετεράνο. Πείτε εσεί ότι είναι ο μεγάλο εμβληματικό αρχηγό, ο οποίο είναι παιχτάρα κτλ. Στον Άρη πάντω δεν παίζει σίγουρα. Α, σίγουρα. Εσύ πες ότι παίζει. Εντάξει, άκουσε Παντελίδη τι είπε. Ξεχάσει τα Λάτιν. Τσίκι τσίκι 0-0. Πονάνε μάτια. Πού το είπε ο Παντελίδη. Δεν το είπε. Δεν το είπε. Εντάξει, αυτό δεν το είπε. Δεν είπε αυτό, μου δεν είπε θα αλλάξει το στυλ. Μιλήσαμε χθε, το πήραμε το ταξί. Δεν είπε θα αλλάξει το στυλ. Είπε δεν θα αλλάξουμε πολλά. Άρα θα αλλάξει κάποια. Φυσικά θα αλλάξει κάποια πράγματα. Αλλά σίγουρα όχι τα Λάτιν. Αυτά τα ακού κάπου συγκεκριμένα. Υπάρχει κάποια. Πάτε σχολείο το πρωί. Έχετε εκμάθηση. Σήμερα θα απαξιώσουμε τον Άρη και τον Ηρακλή. Προσοχή, προσοχή. Βρήκε του καημένου πολεμιστέ. Θα γελάτε ηρωνικά. Του έφερε στο παλέτε που να παίξουν μπάσκετ. Θα γελάτε ηρωνικά όταν σα λένε για τα πέναλτι. Τα δελτία τη Νύπρο. Θέλουμε τα δελτία τη Νύπρο. Εγώ περιμένω να βγει στον αέρα ο Στέφανος Κουμπαράκης. Θα βγει, εντάξει. 23-10. Να βγουν όλοι αυτοί οι παοξίδες που μιλάνε για τη διαιτησία. Σαν φίλος του ποδοσφαίρου. Η σφαγή του αιώνα πάλι χθες. Η σφαγή του αιώνα. Ναι, αλλά βγει ο Κουμπαράκης. Και διαμορφώνουν το κύπελο. Γιατί και εκεί να βγει, ναι. Τερματίζουν δεύτεροι. Αμαν, τρέμουμε, πω, πω, τι τρέμεις, πας σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ. Αυτοί παρακαλά. Αυτοί πανηγύριζαν πιο πολύ τον κόλλο, φίλε. Σου άσε να βγουν πρώτοι. Όχι, ο δεύτερος, ναι. Ο πρώτος είναι. Άσε σου λέει να βγουν πρώτοι. Αυτοί μην τους δούμε μπροστά μας. Αυτοί πανηγύριζαν πιο πολύ. Μεταξύ τους, οι δεύτεροι στους ομίλους είναι άλλο γκρουπ και δεν παίζουν μεταξύ τους. Αλλά ξέρεις, θα γίνει. Θα γίνει για πέρα. Θα τιμωρηθεί ο Ολυμπιακός με -3 στο κύπελο.
και θα παίξετε μαζί. Άντε, και να δω τελικά από τις δύο ομάδες που έχουν ευνοηθεί περισσότερο από κάθε άλλη στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ποια θα ευνοηθεί στο συγκεκριμένο. Άσε ρε τώρα κακομύρι. Άντε ρε κακομύρι, δεν τρέπεσαι καθόλου. Με τα παγωμένα μπαλάκια. Με τα παγωμένα μπαλάκια. Ένας ευνοούνταν για να βγει τέταρτος. Η μία έπεσε με το γάλο, το φόβητρο, το φόβητρο, το φόβητρο από κάτω και την άλλη με την ξάνθη στα πηγάδια πάνω στα λεωφορεία ανεβαίνατε στους μη τελικούς. Δεν τρέπεσε καθόλου. Άσε με ένα κακομύρι τώρα. Δεν πήρα κύπελο ποτέ με γκολ. Μια μισή ώρα έκανα να ξεκινήσει το μη τελικό εδώ πέρα. Δεν πήρα κύπελο ποτέ με γκολ. Είχαμε σφαγμένη στο τελικό. Πέντε φορές το πέναντι. Ένα τελικό στη ζωή σου έχει παίξει το άκαρε φίλε. Ένα τελικό έχω παίξει καμιά 250. Με στην Τούμπα έπαιξα. Άντε ρε κακομύρι τώρα. Αστεία με στην Τούμπα έπαιξα. Με στην Τούμπα έπαιξα, βρε! Έλα με στο Βικελίδη να παίξει τελικό, βρε! Έλα, βρε! Γκαγκατσόπεδο! Καλά λέει, καλά λέει. Μήνυμα αραβούργημα. Να μιλάς πιο μακριά. Από Θωμά Στόντον, αφιερωμένο σε Χρήστο Τσαλτίδη. Έλα, ρε Θωμά, πέστα. Το πιο τραγικό από όλα δεν το είπες, λέει για μένα ο Θωμάς. Ο Ρουμάνος κάνει αλλαγή στο 87 τον Κρέσπο. Θαυμάσαμε πάλι τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Κλέψανε τις εντυπώσεις στο ζέσταμα. Αυτά, αν δεν τους βάλεις και τώρα, πού είναι αυτές οι ακαδημίες, τα αετόπουλα, τα πού ταλέντα. Βάλει, παιδιά, πάμε σε break. Τρεις προσκλήσεις. Brit Floyd Live, Pink Floyd Brit το Floyd. Σάββατο και τρία εισιτήρια Άρης Περιστέρη επίσης το Σάββατο. Την Κυριακή, ρε. Κουμπαράκι, κάνε ένα πάτη, σε πάρουμε. FM κενό ονοματεπώνυμο, δίπλα live VR και τα δύο αποστολή στο 54526. Απλά να πω το εξής και να πάμε σε διάλειμμα. Φυσικά, ρε φίλε, τέτοιο διδί θα βάζετε. Κουμπαράκι. Η ομάδα των κουμπάρων. Education. Κουμπαράκης! Πήρε ο Κουμπαράκης. Θα πάρει. Παιδιά, ανοιχτές γραμμές. Αν λέγαμε στον αέρα το 1 τρίτο από αυτά που έχουμε πει τώρα καλά, από έξω, αυτά που ειδικά. Ειδικά από τις ιστορίες τις δικές μου, εντάξει, πιστεύω ότι θα έχουμε εδώ πέρα μια καλεσμένη κάποια στιγμή. Αλλά τώρα, παιδιά, τρεις εμείς και αυτή εδώ θα γίνει η κοπέλα, θα τρομάξει. Θα διώξουμε Παπαδόπουλα. Βασίλη, καλημέρα. Αθηνά, γιατί θες για Άρη ή για Λάι. Πολλά στο μικρόφωνο το έτσι θέλω. Γουστάρι, αρέσει. Ναι, μ' αρέσει. Σ' αρέσει τα μουσια σου να τρίβονται πάνω στο μικρόφωνο. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Μουσάτε. Μουσάτε. Σε ξεφτελίζει. Μ' αρέσει. Αθηνά είναι δύο διαγωνισμοί, οπότε διευκρίνησε έτσι. Τρία και τρία είναι. Τρεις προσκλήσεις για Brit Floyd το Σάββατο στο Fix Factory of Sound. Το εισιτήριο είναι, κάνα λάθος χθες εγώ, είναι 33 ευρώ, όχι 35. Και πωλούνται στα public και στο Musicland, στη Μητροπόλεως, στο Τζο. Και δίνουμε και τρία εισιτήρια, τρεις προσκλήσεις για το Άρης Περιστέρη στην Καλαθόσφαιρα, Κυριακή απόγευμα. Περαστικά, FM, να πούμε στο Σλαφτσάκι. Έτσι το παιδί χτύπησε χθες. Ευτυχώς απέφυγε τα χειρότερα. Γιατί να είναι καλά σιδερένιο. Όσοι βλέπαν το μάτι ήταν σοκαριστικό ο τραυματισμό. Αν μιλάμε τώρα. Έκλαιγε το παιδί από πόνο. Κάτσε, επειδή και κάποιοι δεν γνωρίζουν, δεν έχουν ιδέα. Να. Είναι καλαδοσφαιριστή του Άρη. Ναι, Διαμαντή Σλαφτσάκη. Έπαιζε χθε με αυτού του απίθανου Ουκρανού. Ναι. Εντάξει, ρε, τι έκαμε. Τώρα ήταν αδύναμη ομάδα. Και πέντε στρατιώτε ήταν αυτοί οι Μάρι στην Κρυμαία και του φέραν εδώ για μπάσκετ. Ναι, ναι, ναι. Άμα σου πω κουιζάκι με παίκτη του Πάοκ και για Σωτήρη. Λοιπόν, FM κενό όνομα επώνυμο. Δίπλα γράφεται live για τον Brit Floyd ή Άρης για τον μπάσκετ ή και τα δύο. Σε ένα μήνυμα μπαίνεις και για τα δύο. Αποστολή στο 54-526. Το Brit Floyd ξεκινάει γύρω στις 10 η ώρα, αν δεν κάνω λάθος. Okay. Το show είναι πραγματικά απίστευτο. Τα παλουκάρια έρχονται με δυο νταλίκες υλικό. Με αυτό που περιοδεύουν σε όλο τον κόσμο κανονικά. Αυτός εδώ ο Μόρση. Ο Αιγύπτιος της Λάρισας. Ο Άρντα της Λάρισας. Ναι. Και τον λέω ο Άρντα γιατί είναι ακριβώς το ποινίου. Ίδιο. Είναι ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή είναι πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Mm. Μπήκε στο Άρης Λάρισα. Ποιο γομάρι είναι αυτό. Στο 75. Ναι. Και λέμε είναι δυνατόν αυτόν να τον είχε στον πάγκο. Ναι, ναι, ναι. Αντιλαμβανόμαστε όμως όλοι γιατί τον έχει στον πάγκο. Γενικά τα παιδιά αυτά από την Αίγυπτο έχουν μια. Πολύ περίεργη. Η Βόρεια Αφρική. Η Βόρεια Αφρική ο ειδικά η Αίγυπτος είναι τρομερό. Ειδικά, ο Μαγντή τον πάει μεγάλο κάπου αλλού. Τόσο ταλέντο. Μαρόκο, Τουνησία και Αίγυπτος είναι πρόβλημα. Έχουν, ναι. Πρόσεχε όμως. Δεν είναι το ίδιο ο Τινήσιο. Επειδή είχα και Μαροκινό και Τινήσιο. Ρε φίλε, είχα τον Ταλάλ Ελ Καρκουρί και τον Μπασίρ. Και Αλγερία. Και Αλγερία. Και τον Μπασίρ. Και ο Μαντζέρ ήταν καλό, περίεργο. Έβαλε και το τακουνάκι στην Μπάγκερ Μονάχου. Στο Πράτερ τη Βιέννη τελικώ. Παλαιά δεν ξέρω τώρα για χαρακτήρα. Το 87 πάλι. Εκείνη τη δεκαετία του 87, ρε φίλε, πραγματικά. Καλά, τρέχω, ρε φίλε. Μπασίρ. Μαντζέρ. Καλά, ρε Καρκουρί. Κανένα πρόβλημα, ρε φίλε. Μπασίρ. Κανένα πρόβλημα. Ήταν και εποχέ άλλε, τώρα λίγο τέρατα. Μαρόκο που λε. Ο Σάιντ Τσίμπα. Δεν υπήρχε, ρε φίλε. Το εκπληκτικό παιδί. Κανένα πρόβλημα με στην ομάδα. Έρχεται ο Μεντίν αυτή, ο Τινίσιος. Σας έχω πει τι έχει κάνει. Ο ναυτή. Ο ναυτή, ναι, Μεντίν αυτή. Ναι. Ο άνθρωπος είναι πεκτάρα από τις λίγες. Ναι. Για μένα το καλύτερο αμυντικό χαφ που είχε ο Άρης
και από τα καλύτερα που υπήρχαν στην Ελλάδα. Έπαιζε Αγγλία, πιο καλό από τον Νάτσο. Ήταν... Λένε όλοι, λένε ο Νάτσο Γκαρσία. Ναι, ναι, παιχτάρα ο Νάτσο, αλλά πιο καλό αυτό. Φίλε, τα πράγματα που έκανε ο τύπο ήταν απερίγραπτα. Ναι. Ξέρεις τι έχει κάνει Ατλέτικο Άρης. Πανηγυρίζουν, αυτό δεν είναι και φυσικά. Έχει τα αποδυτήρια, πάει και τα έχει κάνει πάνω σε παντόφλες συμπαικτών. Και τα έχει βάλει φωτογραφία και τα στέλνει στους παίκτες. Αφόδευσε. Αυτές οι εκφράσεις δεν συνάδουν με το. Ένα κατάλαβε το. Όλοι καταλάβανε. Πες το. Σαν μιλάς μωρό. Έκανε κακάκια. Εκτός κι αν λες για να τα μιλάμε εδώ να κάνουμε κουμπί τρεις μας. Α, θα σου πω κι εγώ. Παναγιώτη, τι έκανε έτσι. Πεκτάρα. Πεκτάρα. Ο Γιουνές δεν έχει δημιουργήσει το παραμικρό θέμα μέχρι τώρα. Βάλτε μηνύματα ρε εσείς. Βάλτε μηνύματα. Ο Γιουνές δεν έχει δημιουργήσει. Η Αιγύπτη, φίλε, είναι αλλού. Η Αιγύπτη είναι, ναι. Χωρίς τα μηνύματα. Αυτός ο παιχτάρας, λοιπόν, τον διώχνει η Λάρισα. Ναι. Γιατί τα κάνει, τα έχει κάνει εκεί πέρα μαντάρα. Μαντάρα, ναι. Ναι. Επαναλαμβάνω ότι περιμένω βιντεάκι αν μου στείλετε ένα με ένα από τα δύο. Ένα από τα δύο βιντεάκια, αν μου στείλει κάποιο φίλο στο Facebook. Πού στέλνουμε τα βιντεάκια? Στο Facebook του Λίμπερο. Περιμένω, θα του πάρω δώρο αξία το λιγότερο 150 ευρώ. Εγώ νομίζω δεν πάρει τίποτα άλλο. Ποιο είναι το ένα βιντεάκι? Με δηλώσει Ρασβάν Λουτσέσκου μετά τον αγώνα. Υπάρχει. Flash interview. Υπάρχει ένα. Που να κοιτάει σε φετινό αγώνα. Σε φετινό. Έστω για ένα δευτερόλεπτο. Να στον πω. Τον ρεπόρτερ που του κάνει ερώτηση. Ποιο είναι, για πέστα. ΠΑΟΚ Chelsea. Επειδή του λέει για τις φιλικές του σχέσεις με τον Μαυρούκο της Chelsea, τον William, που και νευριάζει, γυρίζει, τον κοιτάει αγριωμένος. Και λέει εσένα, τα κοιτάω. Όχι. Ποιο να χαιρετήσω, εσένα. Πόλεμο έχουμε. Θέλουμε, τον Μελισσίβη, τον θέλουμε να καταλάβουμε την ποδοσφαιρική Βαστήλη. Δεν την παίρνετε γαμπάρι. Μια χαρά είναι ο Μιχάλης. Όχι, μα δεν κατάλαβα ο Μιχάλης. Τι είπα, κατάλαβες. Τι είπες, όχι. Τον Μιχάλη, τον Μελισσίβη, ναι, τον έχει ξεφτυλίσει. Δεν είπα ο Μιχάλης, ο Μελισσίδης έχει ξεφτυλίσει τον Λουτσέσκου. Η συμπεριφορά του είναι στοιχειωδώς αντικοινωνική. Έτσι είναι. Ο Λουτσέσκου είναι ένας περίεργος τύπος. Και ο Ολυμπιακός συμπεριφέρεται έτσι. Είναι ένας περίεργος τύπος. Δουλειά κάνει ο άλλος, Ρασβάν. Εγώ σε πάω. Εμείς έτσι δουλεύουμε. Δουλειά κάνει ο άλλος. Δεν είναι δούλος σου. Δεν χανίζουμε. Δεν είναι πληβίος. Δεν θέλουμε να σας κοιτάμε. Δεν είναι πληβίος. Δεν θέλουμε να σας κοιτάμε. Έτσι. Ή ας μου στείλει βίντεο ένα παιχνίδι του ΠΑΟΚ, ναι, με πόντους Βέρμπλουμ, ναι, στο οποίο ο Σουηδός μέσος ούτε μία φορά δεν διαμαρτύρεται εντονότατα σε αντίπαλό του με απίστευτες συσπάσεις του προσώπου και μιλώντας του για περίπου 40 δεύτερα. Εγώ πιστεύω στο τσιπάκι εδώ πέρα στο τσάκι που φοράει ο Βέρμπλουμ έχει τέτοιο. Οδοντόβουρτσα, φίλε. Πηγαίνει στα βένα και με το που τρώει πηγαίνει κατευθείαν. Φίλε, τα πιο λευκά δόντια της Ευρώπης. Ναι. Τρομερό πράγμα. Αν μας ακούει ο Ισαχάκ, ο Γιακούμπου, αυτός ο Γκανέζος ο στόπερ, το ακραίο μπακ μάλλον, που βλέπει τη σέντρα μία ώρα να έρχεται και είναι μπροστά από τον Βέρμπλουμ και κάνει άλμα και σε λάθος timing. Τι να κάνουμε, φίλε. Και σηκώνεται. Ρε, εσύ δεν τρέπεσαι λιγάκι. Τι είναι ντροπή ο άνθρωπος, αυτό μπορεί αυτό κάνει. Είσαι Αφρικανός. Ναι. Έρχεται η σέντρα και κάνει άλμα 1,5 εκατοστό. Θα βελτιωθεί με τον Ηρακλή. Εγώ με τα κιλά που πήρα και με το μηνίσκο που έχω θα έκανα άλμα 5,5 εκατοστά. Αν το ένα, αν το άλλο, ασλάμα δεν γίνονται έτσι. Εσύ κάνεις 1,5. Ποδόσφαιρο είναι. Τι καθόμαστε να δούμε, ρε παιδί. Τζάμπα έχασε το μεσημέρι. Δεν πειράζει. Τζάμπα έδωσα λεφτά. Και το γεύμα με την άλλη που κάνει σκυλάκι. Πού το πας. Τι να πω. Πού το πας. Μαρία. Ωραίο παιδί. Αυτό σε σφυρίζει. Ποδοσφαιριστής, ναι. Μαρία, αυτό σε σφυρίζει. Αυτό είναι πιο ωραίο. Μαριλίζει, έλα λίγο. Μαρία, αυτό σε σφυρίζει. Για να βγάλω ανακοίνωση, βγάλανε ή τέτοιο. Μαρία, αυτό σε σφυρίζει. Ο Κατσικογιάννης, ο Αλέξανδρος. Μαρία, αυτό σε σφυρίζει. Ναι, το ρώτησε. Λύσαξε. Πολύ ωραίο σώμα. 8 βαθμού σου εργοτέλεσε. Πολύ νέο παιδί. 34 ετών. Ενώ χωρί αυτόν. 9 βαθμού η δόξα. Ο Κατσικογιάννης, η Ήπειρος και ο ΠΑΟΚ. Επίσης να σε ρωτήσω κάτι, Μάριε. Ο Εργοτέλης τα παίζει όλο και άλλο με τον Άρη, τελευταίο μάτς. Και ο Άιτος Πάτων με τον ΠΑΟΚ. Ναι. Τι είπα, εσύ όμως με τον Άρη ασχολείσαι. Όχι, το τελευταίο μάτς. Γι' αυτό σου δώσε το μούφα γκολ. Επειδή ποιότητα είναι. Το μούφα offside, γιατί έπαιρνες βαθμουλάκο και έμενες έξω. Η ποιότητα του Εργοτέλη. Αυτοί παίζουν στα Σπάτα, εμείς στην Κρήτη. Με ήττα από τα Σπάτα. Ναι, πώς έμενε. Ναι, και με ισοπαλία στα Σπάτα έμενε έξω. Με ήττα χθες έμενε έξω. Ναι, δεν θα πάρει τίποτα πάνω. Άσε ρε τώρα, Τσαλτίδη. Άσε μας ρε Τσαλτίδη τώρα. Πιο πιθανό είναι αυτό ή πιο πιθανό να χάσει 2-0 στην Κρήτη. Με 2-0 είναι αντίο ζωή, ε. Ποιο να χάσει. Εσεί. Αν χάσει την Κρήτη. Λέμε, αν χάσει την μπάλα. Εγώ δεν έχασα πέρσι, ρε φίλε. Καλά, πέρσι πώς δεν έχασε, το είδαμε. Έτσι θα κερδίσω και φέτος. 2-2-3, το είδαμε. Έτσι θα κερδίσω και φέτος. Δεν έλεγε να πάει πάνω από ένα 80 το διπλό. Άσε ρε τώρα. Το ίδιο θα κάνω και φέτος. 2-0-2-3. Πεντακάθαρε.
2-0-2-3. Τουλάχιστον εγώ το κάνω να κερδίζω για να χάνω σαν εσένα. Ναι. Όπως το αρισπάω. Όπως το αρισπάω. Τον Ιωαννίδη γιατί τον κυνηγούσατε στο Γαριλάο πριν 15 χρόνια. Εκείνο το χ. Απίστευτο. Είναι παρελθόντο. Γιατί τον κυνηγούσατε, ρε φίλε. Σοπαλή αφαίραμε. Εκείνο τον. Πώς το λένε. Δεν τον γουστάραμε. Α, γι' αυτό. Ναι. Μετά το μάτσε. Είναι το 0-0, τον Ινσταλέο. Πέρι! Επειδή τον κυνηγούσε στο τέλα, λίγο να πει στον Παπαδόπουλο ναι, για τον κυνηγούσε. Είναι αλήθεια, καλά, εντάξει. Αλλά δεν ξέρω αν θα είναι εδώ, θα έχει φύγει. Γιατί, ο Πέρι με αγαπάει πάρα πολύ. Του έχω δώσει και μπλουζάκι. Του έχω δώσει. Τι λε, αγόρι μου, του έχω δώσει και μπλουζάκι Ρώμα. Τι άλλο θέλει. Μια χαρά με αγαπάει. Μην πιστεύει ότι του μπλουζάκι Ρώμα θα σε κοπανίσουμε τώρα. Αυτά που λέει λίγο είναι διαφορετικά έτσι. Α. Αυτά που γράφει, κατάλαβε. Μια χαρά τα γράφει. Και το πέρατε εδώ και στην μπάρα. Μια χαρά τα γράφει. Δεν υπήρχε ποτέ. Μια χαρά. Δεν είχε καμιά ανατροπή. Ζηλεύει που δεν έχει πέρι. Λοιπόν, ακ τώρα. Ναι. Κάτσε ο Γιάννης, παίζει. Θα το διαβάσει αυτό, ναι. Μας αυτό είναι παλιό. Τι ναι. Θα διαβάσει τώρα, ολόκληρο τέτοιο. Έχετε ξεθάψει. Πάπυρος είναι αυτό. Έχω την αίσθηση. Έχετε ξεθάψει άποψη. Άποψη Μητρόπουλου που ξεφωνεί. Θέλει να ξεφωνήσει ΠΑΟΚ. Ναι. Γιατί καταλήγει η έγκριτη αυτή η. Ποιο Μητρόπουλο. Ο Βίκτορα. Ο Βίκτορα. Ξύνο. Ο Κατσικογιάννης ανήκει. Και από εδώ και από εκεί αφού είπε ο Μητρόπουλος. Ανήκει στην ΕΠΣ Υπήρου. Ναι. Πρόεδρος της οποίας είναι ο Κώστας Βρακάς. Βρακάς. Ταγμένος στην παράταξη γραμμένου Ιβάν. Και ο γιος του. Και ο γιος του παίζει λέει εδώ. Ναι. Έπαιζε. Ναι. Έφυγε το παιδί. Ναι, ναι, ναι. Στον ΠΑΟΚ. Ναι. Καληνύχτια και καλή τύχη ελληνικό ποδόσφαιρο λέει η άποψη. Λοιπόν, εμείς δεν υιοθετούμε τέτοια πράγματα. Ταγμένους και τέτοια δεν νομίζω να πιστεύεις Μάρια. Δική τους άποψη. Ότι επηρεάζονται ενώσεις από ποδοσφαιρικούς παράγοντες. Ξυνόμαστε ξανά. Δεν το πιστεύω. Ξυνόμαστε ξανά. Το κάνεις με επιτυχία τον Καραπαπά. Ξυνόμαστε ξανά. Τα ίδια έλεγε αυτός. Τα ίδια. Απλά μην γιατί υπάρχει να λέμε ότι στη γάβρη του δεν είμαστε γάβρη του φορά. Γιατί δεν είναι. Γιατί απλά δεν είναι. Κάμια δεκαπενταριά. Δώσε του τίτλου που έχει πάρει ο Ολυμπιακός. Μα τι να κάνω. Αυτό είναι το επίπεδο. Ένα ευνοούνταν για να βγαίνει πρώτο, ο άλλο ευνοούνταν για να βγαίνει τέταρτο. Με το Ζαφυρίο και το Ζαβαντία. Τόσο μπορούσε. Σάμε το Ζαβαντία, ναι. Γιατί δεν παίρνει ο Ολυμπιακός από την μπάρα, ρε. Μιλά Ζαβαντία, γιατί είναι και κατηγορούμενο για τα Κοριόπολη και τα λοιπά. Και τα στημένα παιχνίδια γιατί αυτοί ποτέ δεν κάναν τέτοια πράγματα. Μιλά ότι να είναι. Καλά, ρε, δεν τρέπεσαι καθόλου. Δεν τρέπεσαι καθόλου, ρε. Πήγε να γίνει σέντρα. Άρη Μάντσεστερ Σίτι, πήγε να γίνει σέντρα, ρε φίλε. Και πλακωνόταν στο ξύλο και παίρνε. Τι γίνεται, ρε φίλε. Ποιο θα πάρει το κέρμα. Θα μα τρελάνει τώρα. Για να δει πόσο άσχετο είναι και εσύ. Άσχετο είμαι κι εγώ, ε. Πόσο άσχετο είναι και αυτό. Δεν παίζεται σε τέτοια. Στην Ευρώπη δεν παίζεται. Α, δεν παίζεται. Α, μάλιστα. Και αθωώθηκε. Επειδή πρόσεξε, επειδή είναι και μηνύσιμα. Αθωώθηκε ο Μεντρινό. Μα δεν είπα κάτι εγώ για τον Μεντρινό. Είπε ότι παίζα ξύλο, ποιο θα πάρει τη σέντρα. Όχι, ρε. Αποδείχτηκε ψέμα, μην το αναπαράγει. Μήπως το κέρμα ήθελα να το πιάσει. Μην το αναπαράγει. Μην το αναπαράγει. Αυτό λέω. Αυτό λέω. Ναι, μην το αναπαράγει. Εγώ δεν έφερα κανένα όνομα. Εσύ αναφέρει ονόματα. Η δική σου ενδυνάμει μεγαλομέτωχη είναι στην Κουζού. Μαζί με τον Τσοχατζόπουλο. Κανένα όνομα δεν έφερα. Για ξέπλυμα μαύρου χρήματο. Ενδυνάμει, έτσι δεν έγινε ποτέ. Ενδυνάμει. Έβλεπε και γράφανε οι σημαίε πάνω στο κότερο του Σάχπα. Του εήχη τη Κατερίνη ανεμίζουν περήφανα οι σημαίε του δικεφάλου. Βρεβγάλε καμιά φορά τον Κατσιαούνι στον αέρα μα πήγε εκείνο το Άρης Ολυμπιακό τώρα. Τον Αλέκαρο, ρε φίλε. Έβριζε ο κόσμο. Αν ακούει ο Αλέκο. Βγάλε του Αργιανού που πουκάρα, ρε φίλε, στο 1-0-4 εκεί με τον Παναθηναϊκό το 88. Απέστε και εσένα που κάρανε πέρσι, πρόπερσι. Γιατί πουκάρα. Και λέγατε ότι έγινε επανάσταση. Ρωτάω. Μην έρθει εδώ ο Κατσιαούνι. Α έρθει, ρε φίλε. Να το ρωτήσουμε τον άνθρωπο, ρε φίλε. Γιατί τον βρίζανε. Μπορείς να φταίσει κάποιο γκολ. Τα έχετε κάνει ακαθαρσίες, έχετε γεμίσει ακαθαρσίες στο ελληνικό ποδόσφαιρο και γι' αυτό το λόγο πετάτε λάσπη στους άλλους. Για να μην δούμε ότι είστε βαμμένοι από κάτω μέχρι πάνω, από κάτω, πες το ρε Μαρία, πάνω. Από την κορυφή μέχρι τα νύχια. Μπράβο Μαρία, με ακαθαρσίες. Εσύ, σε καλό είμαι, κοίτας το Λεγοτέλη, κοίτας προς τα πάνω, όπως έλεγε η τέτοια η Βλαχοπούλης Ελληνική Τέχνη. Προς τα κάτω, κοίτας, κατάλαβες. Όχι, από κάτω. Και τη σοδεία του ελληνικού παδοσέ. Χρυσαντέ, βάλτε τα μηνύματα λιγάκι, παλικά. Βάλτε τα μηνύματα με τη γέννη. Σου βάλα εδώ. Ωραία εκπομπή. Παιδιά, μην ξεχνάτε. Τρία εισιτήρια. Άρης Περιστέρη την Κυριακή Καλαθόσφαιρα. Και τρεις προσκλήσεις. Brit Floyd, το απίστευτο show. 2,5 ώρες τρίτους Pink Floyd. Το Σάββατο στο Fix Factory of Sound.
σας γλιτώνουμε από 33 ευρώ. Τρεις νικητές γλιτώνουν από 33 ευρώ ο καθένας. Γιώργο! FM και όνομα τεπώνυμο δίπλα Άρης. Ή Floyd και τα δύο αποστολή στο 54526. Γιώργο! Δεν θέλει να σε λένε. Δεν θέλει να πει. Δεν μπαίνει. Δεν μπαίνει. Ή Άρης, ρε. Το στέλνει κάθε μέρα. Χαμπάρι τον έχει πάρει. Αφού θα μου πει τις περισσότερες μέρες λείπεις. Πας στη Ριζούμπολ και νομίζεις πήγατε ευρωπαϊκό στο Ρόζενμπορκ. Λες τι γίνεται, ρε παιδιά, πού πήγε ο Άρης. Καλημέρα κύριε Ούλιδες, Άρης, ρε, λέει ο Γιώργος. Και στο Ρόζενμπορκ πήγαμε όμως, φίλε. Και είχα μια 300. Μπράβο. Εσύ θα ήταν 20 και θα λέγονται στην 20. Ρε, θα μιλήσει για του Βόρειου, ρε. Έχουν αλώσει όλη την Ευρώπη. Είπα εγώ για του Βόρειου. 20. Επική ανακοίνωση. Με επική ανακοίνωση. Γινούσαν, με το 20, γινούσαν, το γινούσαν από Γλασκόβη. Μπράβο τα παλικάρια αυτά από του Βόρειου. 20 άτομα είναι πόσοι χώραν στο Βανάκι, ρε φίλε. Mm. Μετά την Τουμπάρα που γίνεται. Που 21.000 διαρκείας με σωριστηρίων 18. Ενώ η Αθήνα που είναι κατακίτρινη, πώς ήσασταν 27, ήσασταν στην Τριζούπολη, πώς ήσασταν ρε φίλε. 21.000 διαρκείας, 18.000 μεσόωρο. Άντε ρε κακομύρι. Εισιτήρια δεν κόβουν κανένα. Θα μιλήσει για εκδρομή κακομύρι. Όλα λοιπόν, επικοινωνία. Κατά λοιπόν, χιλιόμετρα θα κατηγορήσω αυτή τη στιγμή Χρύσανθο. Έχω την εντύπωση ότι όταν πήρε θέση τηλέφωνο ο Αλαριανός ο Αλέξανδρος, και οι δυο σας βασικά δεν το ξέρατε το θεματάκι. Ποιο θέμα? Αν το ξέρατε. Ποιο θέμα? Παναγιώτη, δεν το κατηγορώ. Ναι. Κατηγορώ τον Τζαλτίδη. Κανείς δεν το είπαμε, ρε φίλε. Πότε το είπες? Στην εκπομπή το είπαμε. Σε ποια εκπομπή? Πάλι δεν το είπαμε. Καλά, ρε φίλε, τώρα με τρελά. Με το πορτοκαλί που το πήρανε. Πότε το είπες? Πώς, σε ποια εκπομπή? Ο Αλέξανδρος βγήκε στο τέλος θες. Ναι. Σε ποια εκπομπή το είπες, δικιά σου? Όλα, πάω τάρι. Πότε? Προχθές. Προχθές. Ωραία, αυτό είναι θέμα καθαρά για εδώ. Καθαρά για εδώ. Εγώ το κατάλαβα μπροστά μου. Άλλο το είπε και το σχολίασα. Λοιπόν, μπορούσε αν θέλει. Γιατί καταλαβαίνω το αδιέξοδο. Θέλει ο ΠΑΟΚ τρίτη φανέλα. Ναι. Μπορεί να βάλει και άλλα χρώματα. Βοηθήστε μας αν θέλετε, κυρίως οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Το θεωρώ πραγματικά. Ας βάλει τα κόκκινα, μια που έχουν αδελφοποίηση με κάποιον. Φίλε, απεγνωσμένα έψαχνα τη φανέλα με τη Manchester United εννοούσα. Τι, μια χαρά. Και εσύ κόκκινα φορούσε το Αρισάκ το 86. Να πω εγώ. Άντε πάλι το 86! Το 86, το 87, το 83, το 85! Δεν ψέματα είναι. Ρε, 2018 έχουμε, ρε. Ψέματα είναι. Γιατί? Χτύπα τον, χτύπα τον. Ενώ αν σου πω ότι στο Σεβίλη Πάκο Πάκο φόρεσε φανταστική κόκκινη φανέλα, θα μου πει καλά γιατί μοιράζει τον Ταβί. Ρε, βραχιόνι, ο Κούδα επειδή δεν τον μπόρεσε να τον φορέσει κάτω. Διάβασε τον τίτλο εδώ πέρα, Σλαμά. Διάβασε τον τίτλο εδώ πέρα. Είμαι περήφανο που ανήκω εσύ. Στην οικογένεια του Ολυμπιακού. Εντάξει, εντάξει, καλά, εντάξει. Ο Μεγαλέξανδρος κατά τα άλλα. Μεγαλοπερικλήρα τον λέτε. Καλά, καλά, εντάξει. Μεγαλοπερικλήρα. Μεγαλομαραθώνα να τον λέτε. Γιώργος Κούδας Μεγαλέξανδρος. Το Μπρίγιοβιτς. Το καταλαβαίνω, ρε φίλε. Λέγεται Αλεξάνδερ. Αλεξάνδρ. Να καταλάβω το συνειρμό. Το Γιώργο Κούδα Μεγαλέξανδρο, πώς γίνεται, ρε φίλε. Τους Βικελίδηδες ρε θα βάλεις στο στόμα σου ρε το όνομα του γηπέδου δώσαμε στον πάγο μας είχε πάει ο άλλο. Δεν πειράζει βρε. Σε συνοικίες και σε δρόμους γεννήθηκε. Πες το καλά, πες το καλά, πες το όμορφα, λογοτεχνικά. Σε συνοικίες και σε δρόμους γεννήθηκε ένας λαός. Αυτό που απομονώσε το. Όσα χρόνια κι αν περάσουν θα σε ακολουθεί πιστού. Μπράβο, ωραία. Λοιπόν, να βοηθήσω εγώ. Να πω ένα χρώμα το οποίο ο ΠΑΟΚ το έχει φορέσει. Εγώ θυμάμαι το λιγότερο δύο φορές. Ποιο? Ναι. Και ήταν μια χαρά να το φορέσει και σαν τρίτο. Το μοβ. Ναι, με τον Όφη. Με τον Όφη με στα χιόνια. Χιόνια έχει. Ναι, φέτος, ρε φίλε. Σωτήρι, από 0-2-3-2 αυτό. Φέτος. Τρελό ματς. Από φέτος, έτσι δεν έχω δίκιο. Φέτος το φόρεσε. Με πολύ χιόνι. Φώτος δεν φορέσε. Να σε ρωτήσω κάτι. Η τρίτη φανέλα. Εσύ ποιο αποφασίζει, α πούμε, τι χρώμα θα έχει, ρε φίλε. Είναι ένα κουτουρού χρώμα, α πούμε. Η ομάδα. Κάποιοι υπεύθυνοι. Αυτό τώρα ποιο το σκέφτηκαν, όχι ομάδα, για μένα όχι μπορεί. Ομάδα. Άρα μια χρονιά μπορεί να πορτοκαλί, μια χρονιά μπορεί να κόκκινο. Μοβ, φυσικά. Μπορεί ο Άρης, τον έχω δει με την ΑΕ. Μπορεί ο υπεύθυνος που ξέρει πώς γίνεται η διαδικασία επειδή την έχει κάνει, να σας πει πώς γίνεται. Για πες μας να μάθουμε. Η εταιρεία ναι. Είναι αυτή η οποία προτείνει προτείνω, και η ομάδα λέει ναι. Η εταιρεία πάει με βάση αυτά τα στάνταρ τα οποία έχει. Έχει κάποια συγκεκριμένα. Μπορούσε να βάλει ένα πανέμορφο ανοιχτό ροζ. Που είσαι ο Ηρακλής. Που είσαι ο Ηρακλής και μετανιώνω που δεν την αγόρασα, τη βλέπω σε παιδιά και τη ζηλεύω. Είχε ο Άρης πρόπερση και ήταν εξαιρετική. Για να μην γίνει παρεξήγηση. Απλά επειδή στην Ελλάδα. Μετανιώνω που δεν πήρα του Ηρακλέου. Φανταστική. Επειδή στην Ελλάδα. Μην χτυπάζε. Επειδή στην Ελλάδα είμαστε μπούφοι. Ναι, ακούγεται πολύ άσχημα. Ενώ όταν ζήσει. Περίμενε. Επειδή στην Ελλάδα είμαστε μπούφοι, θεωρούμε ότι το ροζ είναι γυναικείο και. Κομπλεξική. Κόμπλεξ είναι αυτό. Ναι. Άρα, ό,τι χρώμα και να βάζω. Την έχουν βάλει 30 Ιταλικές τελευταία δεκαετία. Θα ήταν κίτρινο, θα ήταν μπλε. Μπλε θα λέγανε καλά, ρε Ηρακλής γίνεται. Όχι. Κόκκινο, καλά, ρε Ολυμπιακός. Βάλει ανοιχτό γαλάζι. Κίτρινο, Άρης δεν γίνεται. Τι να βάλω. Μοβ. Ναι. Ροζ. Ναι. Όχι, ωραία και είναι. Ανοιχτή απόχρωση, ωραία είναι. Ανοιχτή απόχρωση του μπλε. 100 αποχρώσει του μπλε. Γαλάζιο. Βάλει ανοιχτό. Ο Ηρακλής δεν έχει γαλάζιο. Δεν έχει γαλάζιο ο Ηρακλής. Χορηγούς θα πείτε.
Σου έχω πάρει επόμου. Εγώ λέω να βάλετε αυτές τις μαύρες παραδοσιακές των διαιτητών που φορούσαν το 80. Άντε ρε κακομπύρι. Τον 80 αυτές βάλετε. Ίδιοι είναι. Άντε ρε Σταύρο Δουβί με γυαλιά. Λοιπόν, θα πάμε σε break. Στην ΑΕΚ είναι αυτός. Μην ξεχνάς. Ο Γιοχαλής. Ο Γιοχαλής. Ναι ρε φίλε Γιοχαλής. Καλά, σταμάτα να μιλάς τα παλιά. Άντε Δάνη. Μην ξεχνάς, 3 εισιτήρια Άρης Περιστέρη και 3 προσκλησάρες για το απίστευτο σόου των Brit Floyd που έρχονται από το Liverpool στην καρδιά της Στοχομάνας Θεσσαλονίκης για να παίξουν 2,5 ώρες μόνο Pink Floyd, τιμώντας και κυρίως την αλμπουμάρα Dark Side of the Moon που κλείνει φέτος 73 χρόνια ζωής. FM και ανώνυμα τεπώνυμο, δίπλα Live Άρης και τα δύο αποστολή στο 54-526. Αθηνά, οκ, okay, ήρθε εσύ για Floyd η συμμετοχή σου. Να σε καλά, καλημέρα. Πάμε στο break και επιστρέφουμε θερμύτερη με γραμμές ανοιχτές 23-10-283-8. Περιμένω να βγει ο κύριος Κουμπαράκης, ο Στέφανος. Ο βοηθός, ποιος είναι ο βοηθός, ε? Είναι Γιώργος Χατζινάκος, Δράμας, ο πρώτος. Νίκος Πάγκαλος, Λασιθίου, ο δεύτερος. Απ' τη Δράμα είναι ο. Σωτήρη, αν έλεγα από την καρδιά. Το μαρτύρησα. Γυαλιά ηλίου. Ο Ανδρέας Κες, ο Ηρακλειδέας. Αν μου το πεις, Αμουλιανίνη, συμβάζει τα γέλια. Τα γέλια, ε. Λέει και χαλκιδική νησί, τραγικό. FM και όνομα τεπώνυμο, το όνομα του νησιού, αποστολή στο 54526. Στην πρώτη σωστή απάντηση, ή ηλίου ή οράσεως. Από το Opticon Express, έτσι. Αποστολή στο 54-526. Συγγνώμη, το φιλί του διέτο είδε. Όσοι έρθουνε, το είδα. Από χθες, αυτό το έχω από χθες αυτό. Ναι. Όσοι στείλετε λάθος, μπαίνετε στην κλήρωση για το live. Έτσι. Για το live μπαίνετε στην κλήρωση. Λοιπόν, περιμένει το ήδη είπα, μία. Ρε, φίλοι του Ντιέ, ότι είμαστε πρώτο τραπέζι πίστα. Ναι, δεν το είπα χθες. Ναι. Πήραμε Παντελίδη, κρατήσαμε Τερζή, έχουμε ήδη Πανταζή, τον ορθοπαιδικό, έτσι. Αυτός δεν είναι ο Άρης, σχήμα στην πύλη αξιού είναι. Λέει ο λατρεμένος το φιλί του Ντιέ. Δύο Παντελίδες έχουμε. Και το γυμναστή, το Σάκη, τον Παντελίδη. Τον αν και ο παλιά. Μπράβο, ναι. Ο Παντελίδης τον είχε στον Ηρακλή. Παλιά. Όχι, ρε. Όχι. Το Σάκη, τον Παντελίδη. Γυμναστή. Ο γυμναστής. Και πήραμε, φίλε, και Σουμπότοβιτς. Σουμπότοβιτς. Αναλυθεί αγώνων, ναι, του Παντελίδη. Για να θυμίζει το Σουμπότοβιτς, κύριε τον Παπάγο Άρη. Όχι, για να θυμίζει το Σούμποτ κάθε φορά που σε κάρφωνα. Νίκο, είσαι λάθος, προσπάθησε πάλι. Είσαι λάθος, προσπάθησε πάλι. Σε βάζω στην κλήρωση για το live. Για το live μπαίνεις. Πετυχημένο ήταν αυτό. Εκτός κι αν είσαι μόνο για τα γυαλιά, δεν ξέρω. Εμείς όμως, φίλε, υπόνοια είχαμε για αυτό το πράγμα και έγινε χαμός. Δεν ήταν υπόνοια. Εσείς κάθεστε και τα απολαμβάνετε. Δεν ήταν υπόνοια, ήταν σχεδόν. Βρε, κάθεσαι και το απολαμβάνεις εσύ. Δύο βολές χαμένες. Πάμε, είναι στον αέρα ο διαιτητής. Στέφανος Κουμπαράκης. Συγγνώμη, αλλά ο Πίξερ φίλε ήταν προπονητής. Το βρήκε ο Σκιαμόζα, δεν θέλω γυαλιά, λέει, θα πάρει άλλος, οκ, δεκτών. Πάμε στον ακροατή, καλημέρα. Καλημέρα. Παιδιά, είναι δυνατόν, δηλαδή. Ναι, καλημέρα, αδερφέ. Καλημέρα, καλημέρα. Ο παδός του Άρεως από το κέντρο, λατρεμένος Αλέξανδρος, που ανέδειξε χθες το θέμα, το τραγικό με το πορτοκαλί χρώμα στην τρίτη εμφάνιση του ΠΑΟΚ. Κύριε Τσαλτίδη. Μάλιστα. Αμένος ήταν. Γνωρίζετε τι σημαίνουν τα αρχικά της ομάδας εδώ του Συντοπίτη? Πανθεσσαλονίκης Αθλητικός Όμιλος. Όχι, τα παλιά, τα καινούρια. Τα καινούρια, όχι, πείτε μου, τα καινούρια τι σημαίνει? Ναι, πάει από offside, κέρδισα. Σκάσαμε στα γέλια. Απίστευτο! Ωραίο είναι, ρε φίλε! Σκάσαμε στα γέλια, offside, κέρδισα. Πάλι από offside, κέρδισα. Ξέρετε ότι στις προπονήσεις τους δεν συμμετέχουν μόνο ποδοσφαιριστές. Φίλε, το κλέβω, μπαίνει στο λαμπάο τάρις αυτό. Δύο μήνες πού είσαι χαμένος εσύ. Έχουν και τρεις υπαλλήλους, τους έχουν δύσει δύο επόπτες ένα διαιτητή, για να αισθάνονται πιο οικία οι ποδοσφαιριστές. Δηλαδή, γίνεται η στημένη φάση, φωνάζει ο υπάλληλος, παύλα επόπτης. Πιο μπροστά, ας πούμε. Είσαι μόνο ένα μέτρο μπροστά. Πρώτη-τελευταία φορά που βγήκε ήταν το Άρης Λάρισα και μετά ξαναβγήκε μετά το Πολωνάρι. Τι λε, δεν ξέρω. Όχι, έτσι αφιέρω εγώ. Καλά σου λέει. Πολύ καιρό. Όποτε θέλει θα βγει. Χάναμε να πάρει. Και 6 Μαΐου πάρε τηλέφωνο. Θα έχουμε εδώ πέρα γλέντι μεγάλο, να ξέρει. Θα πάρω 12 που έχω γενέθλια. Να ρωτήσω λίγο. Α, 12 το θυμάσαι. Και εκεί κύπελο σήκωσε ο Πάο το 2001. Μπράβο έτσι. Ωραία γενέθλια έκανε. Θα αναδείξει κανένα δημοσιογράφο τη πόλη εδώ, κανένα μέσο, καμιά εφημερίδα, κανένα site, το πέσιμο που έγινε χθες στην Κρήτη. Πέσιμο στην Κρήτη? Τι πέσιμο, δεν ξέρω, δεν το γνωρίζω. Ναι, το πέσιμο που κάνανε οι οπαδοί, φαίνεται εκεί οι οπαδοί. Για πες, ούτε εγώ δεν το πήρα χαμπάρι. Είναι πιο αρσενική από ό,τι είναι εδώ. Πάλι ψέματα λες. Γιατί την πέσανε στον Ιωγκαγκάτσι,
με ακατανόμαστες εκφράσεις, μας έχετε κάνει χειρότερους από τον Ολυμπιακό. Εσύ τα λες. Ομάδα δεν έχουμε, μπάλα δεν παίζουμε και παίρνουμε τα αποτελέσματα με τα κοράκια. Έτσι είπαν οι παιδί. Και την πέσαν και στην υπόλοιπη διοίκηση που ήταν δίπλα στον Γκαγκάτσι. Και ο Ιος Γκαγκάτσι έκανε μούγκα στη Στρούγκα και άρχισε να τρέχει για να πάει προς τα αυτοκίνητα. Και αυτό όμως από χθες σάφτηκε. Πήγαν τα παόδια, δηλαδή εκεί λέγανε. Γίναμε τέτοιο, λέγανε. Τα κοράκια. Αλέξανδρε, σε θεωρώ από σήμερα αναπόσπαστο στέλεχος της Τρόικας. Καλά, να είσαι. Είναι, είναι όπως αυτοί οι ψήθυροι που είναι στον Ασλαμά, οι ψήθυροι που είναι στο Ζουμπούντεο. Όποιος πει ότι είναι ψέματα αυτό, ελαφρά την καρδία χωρίς να μπορεί να το αποδείξει, θα γελιοποιηθεί, Τι άλλη μόνο. Ναι. Ωραία, Αλέξανδρε, παλικάρι μου, έγινε. Έγινε. Χρήσατε, ο διαγωνισμός έκλεισε, παιδιά. Μη στέλνετε άλλοι. Ο Νίκης, ο Τζεβελέκης είναι νικητής. Νικάει τον Βασίλη Μπούσιο κατά ένα δευτερόλεπτο. Έτσι, Τζεβελέκης, Νίκος, Σωτήρη. Πες τη Μαλίζα, την πάρει την τηλέφωνο. Όχι, κατά ένα, γυαλιά. Κατά 14 δευτερόλεπτα. Να, σωστός. Να το λες. Τι λες, ρε. Και 16. Α, αυτό είναι λεπτό, φίλε. Αυτό είναι λεπτό. Sorry, συγγνώμη εγώ. Συγγνώμη εγώ. Ωραία. Ωραία. Βασίλη Μπούσιο, προσπάθησε πάλι, παλικάρι μου. Να είσαι καλά. Πάμε, παλικάρι μου. Πάμε γραμμή, καλημέρα. Περιμένουν δύο. Καλημέρα. 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 Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα που υποστηρίξεις. Θουβού. Ο Θουβού, ο παδός του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, Παπαδόπουλα. Έλα. Αυτός ο Αλέξανδρος τι είναι, βγήκες από το Λαγόπισο, βρε κακομύρι. Το θέμα, Θουβού, είσαι άδικος, είσαι άδικος. Όποτε θέλει βγαίνει ο καθένας. Κάθε μέρα ακούω ράδιο και την εκπομπή. Εσύ πόσες φορές έχεις βγει. Πόλες, συνέχεια. Πόσες, πιο πολλές έχει βγει ο Αλέξανδρος. Όχι, πιο πολλές ο Θουβού τελευταίο. Δεν χάνεται όταν χάνει ο ΠΑΟΚ, αλλά έχω ΠΑΟΚ και δεν χάσει κανένα χρόνο. Έτσι ακριβώς. Πώς να χάσει, ρε φίλε, αφού όταν είναι να χάσει, δεν σηκώνει τη σημαία, κατεβαίνει η σημαία. Έλα, βρε 21 Οκτωβρίου ξεβρωμίζει η πόλη που λέγατε. Έλα τώρα, μπήκα με κουλαγούδια, ξαναβγεί ο Αλέξανδρος για να πει τι. Την πορτοκαλί στολή του ΠΑΟΚ. Άκουσε μου τι. Ναι, αλλά σήμερα είπε άλλο όμω. Την πε να λέει στον Γκαγκάτσι, δεν τα ξέρουμε. Αυτό δεν τα ξέρουμε. Πού να τα ξέρετε. Μπορεί να είναι μύθος. Δεν τα λέτε, δεν τα γράφετε. Είναι μύθος. Ολυμπιακή την πέσα στο Μητρόπουλο. Δε, τι μου λέει, τι εγώ λέω αυτό εδώ. Ναι. Ρε παιδιά, καταλαβαίνετε τι είπε ο άλλος. Είπε για τη στολή του ΠΑΟΚ. Δεν έχετε με τι να ασχοληθείτε. Δεν χάνει αυτή η ομάδα. Και ο άλλος είπε για τη στολή του ΠΑΟΚ. Πώς να χάσει, ρε φίλε. Πώς να χάσει με goal offside πάλι. Θουβού, αν η Αγγλία είχε τη διαιτησία που είχε χθες ο Εργοτέλης από το κουμπαράκι. Ακριβό δίκιο. Πιστεύω ότι σήμερα θα έβγαινε με πολυβόλα και με μαχαίρια. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι τέτοιο. Και σου λέω, το offside για εμένα, επειδή θέλω να το πάμε σε ελληνικά δεδομένα, δεν ξέρω, μπορεί να είναι και υπέρ του υπετιθέμενου. Όχι, για μένα δεν είναι το offside. Για μένα δεν είναι το offside, είναι όλα τα άλλα. Ευχαριστούμε τον φίλο του Ολυμπιακού, που μπορεί να είναι υπέρ του υπετιθέμενου το offside. Με ένα τέτοιο offside, φίλε, να χάσει από τον Άρη στην Τούμπα. Άκου να σου μιλήσω, όταν βγαίνουν οι κάτι γάβροι και λέγανε το ίδιο πράγμα, ξέρω εγώ εναντίον, λέγανε εμείς κοίτα είναι offside αυτό το βαλογάβρο. Και βγαίνανε κάτι τύπησαν, δεν λέω σαν το Χρήσαδο, τύπου Χρήσαδο, ο Αριανή και οι Ολυμπιακοί. Λέγανε, είναι υπέρ του υπετιθέμενου, δεν ξέρω, είναι οριακό. Και εγώ έτσι λέω. Οριακότατο. Αυτό σου λέω. Λέτε ακριβώς ότι λέγανε οι γάβροι, αυτό λέμε. Οριακότατο. Ωραία, Θουβού. Θουβού, πες στον Παπαδόπουλα, η καρδιά του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, πού χτυπάει σήμερα. Πού χτυπάει. Τώρα πρόσχετη θα πει τρε Μάρια. Όχι, θέλω να μπει, θα πει ο Μάριος. Γιατί ο Παπαδόπουλος μπορεί να μπει η καρδιά του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, κλασικά να μην πάλι χτυπάει. Σήμερα συγκρούονται οι δύο μεγαλύτερες χώρες του πλανήτη. Οι δύο μεγαλύτερες χώρες του πλανήτη. Δηλαδή. Έχει ράγκμπι. Δηλαδή ποδόσφαιρο, Αγγλία με. Σκωτία. Αγγλία. Αμερική. Μπράβο, Ρεσκίλια. Μπράβο. Να μην μου πει όμως καμία. Αγγλία, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, 10 η ώρα. Α, μην το χάσουμε. Είναι το αντίο σε ποιον. Σε ποιον, α, τότε το δούμε. Στον Γουέιν Ρούνι. Να πούμε το εξής. Ναι, πες το, πες για να πω και εγώ κάτι άλλο. Ένα τελευταίο για να φύγω. Το ποιος θα φορέσει κόκκινη στολή ή όχι είναι να ρωτήσει τον Διαμαντάκο και τον Τάτο όταν ήρθαν από τον Ολυμπιακό. Από στο μοντικό σου του. Παρ' όλα αυτά παίξαμε και φέραμε 2-2. Δεν ανοίξαμε τα ποδαράκια μας. Δεν ανοίξαμε τα ποδαράκια 2-2. Ανύπαρκτος Άρης 2-2 έφερε. Δανική από τον Ολυμπιακό. Δανική είναι. Δανική από τον Ολυμπιακό. Όπως πήρε ιδανικού από τον Παναθηναϊκό. Με τον Ντόργκελε και τα μόλ το κρουασάν. Τα τρώγατε τα κρουασάν. Ωραία. Θουβού, παλικάρι μου, περιμένουν άλλοι δύο, παλικάρι μου. Περιμένουν άλλοι δύο. Επίσης, για όσους λασπολόγους λέγανε για την ΕΡΤ και τον Άρη και μας χαρίζουν. Και μας χαρίζουν και διάφορα τέτοια. Το Απόλλων Σμύρνης Άρης. Ναι. Δευτέρα βράδυ. Έκανε μεγαλύτερη τηλεθέαση από τον Boca River. Άκου να δεις τώρα. Φοβερό. Γιατί είναι βλασιά το ένα και το άλλο να ματσάρει. Είναι φοβερό. Το Απόλλων Σμύρνης Άρης. Φοβερό, ρε φίλε. Ωραία. Περιμένουν τέσσερις παιδιά. Πρέπει να είναι και ο κουμπαράκης. Επίσης έχουν αλλάξει οι αποδόσεις. Εκεί που ήταν φαβορεί ο Παναθηναϊκός, το Άρης Παναθηναϊκός, έγινε ο Άρης. Ωραία. Πάμε. Καλημέρα.
Σωτήρης από την πλάκα. Καλημέρα. Καλημέρα, Ανδρέα, από τον Bronx. Πάμε, Ανδρέα. Πάμε, γιατί είσαι γυναίκα. Παναχαϊκή φαβορή. Θέλω να πω το Χρήστατο. Μετά από 35 χρόνια είδα του Χαριλάου τον αγώνα Άρης Ολυμπιακός. Μπράβο. Χάρηκα πάρα πολύ. Πάρα πολύ, γιατί είδα. Του Άρης Πάοκ δεν το είδες. Περίμενε λίγο. Αυτό τρεις μέρες δεν περιμένει να το πει. Δεν το έδειξε. Το ΕΡΤ 1 το έδειξε. Το Άρης Πάοκ δεν το δείχνει εδώ. Το ΕΡΤ το έδειξε. Ακού και είδα πολλά παιδιά. Πώς δεν το δείχνει. Το ίδιο κανάλι που δείξε το Άρης Ολυμπιακός έδειξε και το Άρης Πάοκ. Κοιμόμουν, ρε φιλάρα. Α! Όχι, δεν το έδειξε. Έπαιζε Άρης Πάοκ λοιπόν και κοιμόσουν, ενώ Άρης Ολυμπιακός το είδες. Όχι, εγώ ατρόμητο. Δεν θέλω να δω Άρης Πάοκ. Καλά, ρε Αντρία, τι πάω ξύσει. Δεν θέλει. Ναι, αλλά το μάτσο. Ναι, αλλά το μάτσο σχολίασε την άλλη. Ρε, εσύ να πει αυτό που θέλει. Τρεις μέρες περιμένει να το πει. Μια εβδομάδα. Από εγώ την Παρασκευή. Πολύ χάρηκα που είδα μικρά παιδάκια 7-10 χρονών στο γήπεδο. Στην εποχή μου το 70 δεν είχε τέτοια. Ναι. Και ήθελα να σου πω. Αυτά είναι. Αυτά είναι τα παιδάκια που ήταν. Βάλατε λίγο κόκκινο χρώμα, βάλατε μέσα στι σημαίε σε Αριανή. Γιατί το 70 δεν είχε τέτοια. Άκου, 10 λεπτά τον αγώνα και το κλείσα. Δεν μπορώ να ακούω πυρουνιά και κεφαλό μου. Γι' αυτό δεν είναι Άρης Πάοκ. Ούτε Άρης Ολυμπιακός. Κατάλαβες. Το εγκέφαλό μου. My brain got forked. Ακούς, πυρουνιά και κεφαλό. Τι ήθελες να φωνές να μου πάω. Αλλά τα παιδάκια 10 λεπτά και χάρηκα. Μπράβο. Και να μην είπεις Δευτέρα. Πώς είναι, Ανδρέα, στα αμερικάνικα πώς είναι ο πυρουνιάστηκα, ο εγκέφαλό μου. My brain got forked. Ναι, κάπως έτσι. Yeah. Κάπως έτσι. Okay. Εγώ πήγα στην Arsenal με το πανό The Brains on the Fence και μου το πήρανε και δεν με αφήσανε να πω μέσα. Τα μυαλά στα κάγκελα. Και δεν στα αφήσανε να πω. Δεν έχει κάγκελα στο Highbury, δεν είχε γι' αυτό. Πες το ξανά, πες το ξανά για να κλείσουμε έτσι ξανά, πες το πανό. Το πανό The Brains in the Fence. The Brains in the Fence. The Fence. Αν δεν σε διώξουν οι Αμερικάνοι την επόμενη ώρα, δεν είναι τίποτα οι Αμερικάνοι. Καλημέρα, Ανδρέα. Φιλιά στο Big Apple. Πάμε στον επόμενο. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους σας. Καλημέρα, Αποστόλη, και στην Αγγλία. The brains on the fence. Καταρχήν, το πυρουνιάστηκα. Δεν θα χρησιμοποιήσεις το fork. Το spur θα χρησιμοποιήσεις. Ποιο το? Spur. Το spur. Το spur. Κάντε μου spelling. S-P-O-U-R. SPUR είναι της Tottenham, νομίζω, ήδη για το παρατσούκλι. Spurs, δηλαδή. Σπιρούνι. Α, είναι σπιρούνι. Ναι. Δεν είναι ναι, αλλά αυτό είναι άλλο όμως. Άλλο λέει, ναι. Νομίζω. Δεν έχει σημασία. Και το Tottenham Hotspur το ξέρω, εντάξει. Okay, εντάξει. Το παλικάρι που ανέφερε το περιστατικό στην Κρήτη είναι πολύ φυσιολογικό να μην το έχετε διαβάσει, διότι αναφέρθηκε μόνο στο ΑΕΚ 365. Και αναφέρθηκε μόνο στο ΑΕΚ 365, διότι έγκυρο. Ο Δαλγκάτ των παιδιών που κάναν τη φασαρία ήταν το offside του Καλφόγλου και το χάρτινο που τους κατηγορούμε ότι πήρανε. Ήτανε άνθρωποι της ΑΕΚ, φίλοι της ΑΕΚ, οι οποίοι ήθελαν να πούν τον καηλέ τους. Εντάξει, οκ. Okay. Αυτό. Γι' αυτό δεν το διάβασε που θέλει, να μην αναρωτιέσαι παραπάνω. Απλά ο φίλος γενικά έχει μια εγκυκλοπαιδική γνώση των πραγμάτων. Φαίνεται όπως και εγώ το διάβασε εκεί πέρα. Απλά την πράγματα. Ενοχή 9 κατηγορούμενων της ΕΠΟ, μεταξύ των οποίων οι πρώην πρόεδροι Βασίλης Γκαγκάτσης, Γιώργος Γκυρτζίκης, Σοφοκλής Πιλάβιος, πρότεινε ο εισαγγελέας έδρας Χαράλαμπος Τζόνις. Ο τζέντλεμαν Πιλάβιος. Επίσης πρότεινε την ενοχή των κυρίων Οικονομίδη, Συντόρη, το Πολιάτη, περίμενε τώρα εδώ το καλό, Χατζη Αποστόλου. Παρών! Ναι, με το Ηρακλή αυτός είναι η Αποστόλη, ναι. Χατζη Αποστόλου. Παρών! Που βγαίνει και κάνει δηλώσεις στο Μήνο μετά το Πάο Κάρις με το Σταυρίδι το 3-0 εκεί τη σφαγή του αιώνα και λέει... άλλος τι έκανε, δηλώσεις. Στην ΕΠΟ. Που τον βγάζουν συνέχεια όλοι οι παοκάρχες των συγκεκριμένων. Αποστολάρο να μιλήσει. Ενοχή. Άστον. Πρότεινο εισαγγελέας. Για κακούργημα. Καλά, εντάξει. Okay. Πάμε, πάμε. Ρέσταθε. Ναι, παρακαλώ. Παρακαλώ. Πάρε το υπνοστεντόν σου και ηρέμησε λίγο. Δεν ηρέμησε τίποτα. Αθώς για σαρή και τα λοιπά λέει εδώ πέρα πρώτην. Για το μάτς χθες, Παναγιώτη, είναι η δεύτερη φορά που κάνουμε το ίδιο πράγμα σε δεύτερο ημίχρονο. Ναι. Απλά την πρώτη φορά το πληρώσαμε με τον Ατρόμητο τα ίδια πάλι. Ναι. Και δεν νομίζω ότι, δηλαδή εντάξει, κοίταξε να δεις, τον Λουτσέσκου δεν τον πολύ εκτιμάω. Αλλά προσωπικά πιστεύω ότι πλέον το θέμα είναι θέμα παικτών. Δηλαδή οι παίκτες είναι απλά στην κοσμάρα τους, ρε παιδί μου. Εγώ νομίζω ότι είτε πάρουμε το πρωτάθλημα είτε όχι, που μάλλον λογικά θα το πάρουμε, το καλοκαίρι θα φύγει. Ο Λουτσέσκου. Προσωπική εκτίμηση είναι αυτή, ναι. Δεν με ενδιαφέρει. Απλά με ενδιαφέρουν οι παίκτες. Με ενδιαφέρουν οι παίκτες οι οποίοι βάζουν το πρώτο γκολ. Δύο χρόνια στο παίρνουμε και εσύ δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Κάτσε λίγο. Ναι, σε ακούω. Βάζουμε το πρώτο γκολ και μετά σβήνουμε τις μηχανές. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε γαμώτο.
Χθες δεν έσβησε τίποτα. Μιχανέ. Μιχανέ. Άστε, το μάτσανε ήταν χθες, ήταν Χριστουγεννιάτικο. Είναι και κάποιο παιχνίδι. Άστο. Τι λες ρε στη Μάρια. Μόλις μπήκε τον γκολ, μετά κάηκατε η ομάδα κατευθείαν. Είχε 4-5 στον γκολ, έλα, να σου πω τώρα ο Αριανός. Τι πληρώθηκε μπροστά μου, Αριανός, το 1-1. Αυτά, η μύθη του Ασλαμπά. Το ξέρει ο Παναγιώτης. Ο έσωπος του Λίμπερο. Το ξέρει και μιλάτε, άντε. Να στο πω το όνομά του. Άντε, πες το που είναι. Στον αέρα να το πω. Ναι, στον αέρα. Να το πω, περίμενε. Αυτό το καντουρί, ρε παιδί μου, για να σκοράρει. Το λέει όχι τελικά. Παναγιώτη, τον ξέρει. Αυτό το καντουρί για να σκοράρει, τι χρειάζεται επιτέλους. Ο Καντουρί, είναι... ο Καντουρί θα μείνει, ρε φίλε, το φύγει από τον Πόκη την απάντηση. Μαουρίτσιο και εγώ το έχω πει. Ο Ελκαντουρί είναι είτε παίξει τελικό παγκοσμίου κυπέλου είτε φιλικό. Το ίδιο πράγμα είναι. Για τέτοιο επίπεδο παγερά διάφοροι και οι δύο. Παγερά διάφοροι και οι δύο. Μπορεί να κάνει μια ενέργεια ωραία να πει πω από του άδειασε, μπαίνει στην περιοχή, βγαίνει στον τροματοφύλακα. Πάρ τα πουλιά κάτω. Μόνο με τον Άρη έκανε σωστή πάσα. Και γι' αυτό θα το θυμόμαστε. Αποστόλη, επειδή περιμένουν άλλη τρεις. Ωραία, Αποστόλη. Άλλοι τρεις, ναι, καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ, εσύ είσαι, μην ξύνεσαι. Ναι, καλημέρα. Όνομα και ομάδα που στηρίξεις. Ναι, καλημέρα, πάμε. Εδώ ο Γιώργος λέει όλη την αλήθεια. Αυτούς τους δύο δεν τους άκουγε ούτε ο συγγενή, ούτε οι συγγενείς τους και τώρα που είναι μαζί σου τους έκανες μάγκες και βγάζουν γλώσσα. Ορίστε όλη η αλήθεια. Εμάς. Δεν ισχύει για το Μάριο όμως. Δεν ισχύει για το Μάριο. Δύο. Εσάς τους δύο. Καλημέρα, εντάξει, ωραία. Πάμε. Καλημέρα, φίλε, πάμε. Λοιπόν, καλημέρα. Γιατί στεναχωρηθήκες όταν με βάζουν εμένα τέτοιο. Ρε παιδιά, τρεις περιμένουν σου λέει. Τρεις κοιτάτε τον Ιχολίπτη. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα, αδερφέ, όνομα και τον δούμε τον Ιχολίπτη. Φάτσα ένα αυτή να βλέπει. Στέφανος, οπαδός Ρεάλ και του ΠΑΟΚ. Α, νάτο. Καλημέρα, Στέφανο, παλικάρι μου. Που είσαι και μέλος, είναι και μέλος αυτός. Σε ακούω, η φωνή ήρεμη, όρημη, μεγάλη σου λέσχη φίλο ΠΑΟΚ. Σε θυμάμαι, όσενα, σε θυμάμαι, ναι. Λοιπόν, καταρχήν, Μάριε, με αυτόν τον τέτοιο που έχουμε εμείς εδώ στη Ρεάλ θα τον πάρτε. Αυτό το γκέι το ποδοσφαιριστή, γιατί με έχει πάει στα νεύρα. Ποιος είναι ο γκέι, που τόλμησε να βγάλει. Για τον Μπέλ μιλάω, ρε. Είναι δυνατόν να τολμήσει αυτός ο άνθρωπος να βγάλει. Δεν σε κόβω, δεν σε κόβω, σέβομαι την ηλικία σου. Μιλάς για τον Μπέιλ που σου δίνει μόνο στο τρόπιο πέρσι. Που βάζει ένα από τα γκολ του αιώνα, είσαι τόσο αχάριστος. Τον θέλω σαν τρελός. Τον θέλω, πουλάω τον Τράφορντ. Πάρτον, δωρεάν. Δωρεάν, φίλε. Βασιλική, είναι σαν τον Παντελή τον καφέ που είχαμε εμείς κάποτε στον ΠΑΟ. Κόψω. Όχι. Αλήθεια. Κόψτον! Ίδιος. Ο καφές της Ουαλίας. Παντελή καφέ, κόψτον! Όχι, ο καφές του Κάρντι. Δημοκρατικοί είμαστε εμείς. Καταρχάς λέει στον αέρα γκέι, έτσι αν πω εγώ. Ο παίκτης του Άριο Γκάμα, ο γκέι. Ρε φίλε, γκέι είπε. Γκέι, μα δεν είναι. Πού το ξέρεις? Το ξέρω. Έχεις τη γυναίκα του. Άμα τη δεις, θα σου πέσει τα σαγόνια κάτω. Ο Φρέντι Μέρκουρ, τι γυναίκες είχε, είδες? Έχεις δει? Σωτήρι, επιχείρημα. Εσύ τον ακούς. Σωτήρι, να σου φέρω εγώ το super gay από τη γειτονιά μου. Με γυναίκα να σου φύγουν τα μαλλιά. Μήνυμα θαλαμοφύλακα. Άρα και εσύ γι' αυτό είσαι gay. Επιμελώς το αγνοείς. Ο Καημενούλης Κυριούλης ως άλλος αλέφας θέλει τον διαιτητή να βγει στον αέρα. Αυτός ο πόνος τον προκαλεί το 9 στα 10. Δεν μπορεί να φανταστεί που θα φτάσει στο 29 στα 30. Δεν μου ήρθε. Πες του, γιατί είναι μπουκωμένο το κινητό. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Έκοψε τον Ανθρωπάκο. Καλημέρα, αδερφέ. Ναι, μ' ακούτε. Ναι, μ' ακούμε, φίλε. Όνομα και ομάδα, φίλε. Έλα, ρε. Βασικά έχω μια ερώτηση για τον Χρύσαθο. Αν η Μπόκα πάρει το Λιμπερταδόρες, θα παίξει με εσάς διπυρωτικό. Η τηλεθέαση. Εγώ την Μπόκα, φίλε, πάντως την έφερα εδώ δύο φορές για φιλικό. Σου χρωστάτε λεφτά ακόμα. Φέρε εσύ την Τσικιτάκα και την Τσικιρίτα και παίξε. Τσικιτάκα. Δεν μου απάντησες να παίξετε μαζί με πυρωτικό. Γιατί τι πήραμε εμείς, τίποτα? Τίποτα δεν πήραμε. Αυτοί τι πήρανε. Ό,τι πήρατε κι εσείς έχουμε πάρει κι εμείς μέχρι τώρα. Σωστά, έχετε ένα λιγότερο πρωτάθλημα. Εξαπλάσια κύπελα έχω. 9 ζωές να ζεις, δεν θα πάρεις τόσα. Συνέχισε, φίλε. Θα πάρει στο μπάσκετ, ναι. Σε 20. Αν δεν θα πάρει σε 39. Και εγώ στο χάντμπολ. Και μάλιστα τα έπαιρνα και κερδίζοντα σε σένα. Μπράβο, μπράβο. Φαπ στο μπάσκετ. Και ήσουν από το σκηνή, κλαβέ. Γιαννάκη. Κλαψιάρι στο Γιαννάκη και κλαίγε εσύ. Γιαννάκη, Γιαννάκη. Θα μου απαντήσει την ερώτηση, θα παίξετε ή όχι. Ε, φίλε, σου απάντησα ήδη. Τέλο πάντων. Γελάσαμε, ωραίο. Καταπληκτικό το γελάσαμε. Το χειρότερο από όλα ξέρετε ποιο είναι. Όχι. Ότι είμαι αθλείο και κερδίζω. Αφού σε ευνοεί η διαιτησία. Φυσικά θα κερδίσει. Αφού σε ευνοεί η διαιτησία, ρε φίλε. Βάζει goal offside. Θα το παίρνουμε, ρε άμπαλε. Και με τον εργοτελάκο. Δεν είναι goal.
Άντε να πιω, σταματάξει τον αέρα, πώς το λένε το δίδυμο. Λοιπόν, αυτό, άντε, Μάριο, ξαναπες το. Μήνυμα Γιώργου, μήνυμα δεν πρέπει να το ξεχνάσεις, η φιλή, η ομάδα των κουμπάρων. Αφιερωμένο. Ο κουμπάρος του Βασίλη Γκαγκάτση είναι αυτό. Του Ζαγοράκη είναι φίλο αυτό. Που ήταν πρόεδρο στην ΕΠΟ. Πέστα, μην ναι, και σε βαθμό κακουργήματος. Δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω. Μήνυμα Γιώργου Ιταλού, αφιερωμένο σε σωτήρι. Ο γιο του είναι στην ομάδα σου. Άκου, Γιώργο Ιταλό τώρα, περίμενε. Αφιερωμένο σε σωτήρι. Πρόσεχε λίγο, συγγνώμη. Δεν έχει καμία σχέση ο μπαμπά με το γιο. Να το σημειώνουμε αυτό. Παραγωγικά ο ένα με τον άλλο δεν έχουν καμία απολύτω. Δεν μιλάνε για. Όχι, για ποδόσφαιρο δεν μιλάνε. Για σινεμάκι, εγώ το σημειώνω. Όχι, για θέατρο. Όχι, να μην εμπλέκουμε. Δεν μπορούν τα παιδιά να επομίζονται τις αμαρτίες των γονέων. Σωστό. Γιατί το λέει και ο αρχαίος. Άντε, διάβαζε το μήνυμα. Αμαρτίες γονέων. Λοιπόν. Δεν παιδεύουν οι τέχνες τον... όταν αφορούν τον ΠΑΟΚ. Άσε τον Νίλς Χόλγκελσον του Λίμπερο να διαβάζει το μήνυμα. Έλα, πάμε. Λοιπόν, μήνυμα Γιώργου Ιταλού. Νίλς Χόλγκελσον, Έσοπο, Hans Christian Andersen. Εσύ τον κουβάλισες. Άντερσεν. Εσύ τον κουβάλισες. Όχι, ο Κένεθ. Μάτος. Και πώς τον λένε αυτό, Μίχελ. Μήνυμα Γιώργου Ιταλού. Θέλω να της μιλήσω, αλλά δεν ξέρω τι να της πω. Ρώτα την κάτι επίκαιρο. Γεια σου μαράκι, μαζέψατε ελιές. Δεν υπάρχει αυτό. Πρέπει να πάμε στο break. Πρέπει να πάμε στο break. Ανοιχτές οι γραμμές και στη συνέχεια. Τρία εισιτήρια. Άρης Περιστέρη την Κυριακή στο Nick Gallis Hall. Έρχεται ο Αργύρης Πεδουλάκης για να κάνει καλαμπούρι στον Άρη της καρδιάς μας. Ο Γιώργος δεν στα λέει. Και τρεις προσκλήσεις για τον Brit Floyd, το απίστευτο τρίπι του Pink Floyd, Σάββατο βράδυ στο Fix Factory of Sound. Τρεις τυχεροί θα γλιτώσουν το εισιτήριο των 33 ευρώ. FM και ενώ ονοματεπώνυμο, δίπλα live ή Άρης και τα δύο αποστολή στο 54-526. Ο Γιώργος λέει Άρης ρε ταβερνιάρι. Το παλιότι, όχι εμένα. Αυτό να. Ναι, εμένα. Γιατί, δεν ξέρω, φίλε. Όλοι νομίζουν ότι είναι σεφ σε ταβέρνα. Μπορεί, ποιο ξέρει. Δεν έχει καμία σχέση με γαστρονομία, έτσι. Είναι άσχετο ο άνθρωπο. Μπιφτεκάρε. Μόνο μπιφτεκάρε. Κάτσε, γιατί το στομάχι μου είμαι άρια, τι όδε ξέχασα να φέρουμε. Από προχθέ που πήγαμε έτσι το τέτοιο, στο τραπέζι που μα έκανε ο Τζέιμ. Στην Αθήνα ήμουν, ρε φίλε. Α, στην Αθήνα ήσουν. Αυτό το τραπέζι, πάντα κάπου είσαι. Αυτό το τραπέζι. Τα ακούμε και γλύουμε το λαφά μας. Περιμένουμε. Ναι. Πώς το λένε, Χαρίβας, να πω χαιρετισμούς. Χαρινάς. Χαρινά γίγαντα με την πιφτεκάρα σου, καλημέρα. Φιλιά στο Άδενδρο. Στο Αρχοντικό. Στο Άδενδρο που είναι ροκάδικο. Είχε και ωραίο ροκάδικο μπαράκι καλοκαιρινό. Πρέπει να είναι ακόμη. 30 Νοεμβρίου στο Αρχοντικό, μια που το λες, θα έχει ρεμπέτικη βραδιά. Η κόρη του Χαρινά τραγουδάει. Η Στελίτσα. Η Χαρινού. Το Χαρινάκι. Το Χαρινάκι. Γεια σου ρε Χαρινάκι, να είσαι καλά. 30 Νοεμβρίου live η κόρη του Χαρινά στο Άδενδρο, στο Αρχοντικό. Στο Αρχοντικό. Και μπιφτέκι και τραγούδι. I get knocked down but I get up again. Πω πω αδέρφια, πέφτει ξύλο κανονικά στην εσεμιέρα, έτσι. Η εσεμιέρα του Λίμπερο έχει βουλιάξει. Χρωστάμε μήνυμα από τον Θεούλη, το φιλί του Ντιέ. Αληθεύει ότι τα μάτς της Εθνικής θα τα δείχνει πλέον το 4 εψιλών. Το πιάσαμε το υπονοούμενο, λες. Με άγγελο. Παλικάρι μου, να είσαι καλά, φιλή του Ντιέ. Λοιπόν, μένουν 16 λεπτά. Θεωρώ ότι είναι πολλά από τον χρόνο αυτού του κόσμου για να διεκδικήσεις την μία από τις τρεις προσκλήσεις για το απίστευτο, για το καλύτερο Pink Floyd show στον κόσμο που έρχεται στην Ελλάδα. Brit Floyd, Σάββατο βράδυ στο Fix Factory of Sound. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που βλέπουμε ούκο λίγες γυναίκες να συμμετέχουν, όπως η φίλη η 074 που λέει πολύ. Καλημέρα, ναι, σε όλο τον κόσμο χωρίς τείχους. Μπράβο. Να είσαι καλά 074. Και τρία εισιτήρια για το Άρης Περιστέρη την Κυριακή στο Nick Gallis Hall. FM κενό, όνομα, επώνυμο, δίπλα γράφεις live ή Άρης ή και τα δύο και το αποστέλεις στο 54-526. Καλημέρα. Στη Ρόδο είχε σπίτι ο Γκίλμορ, δεν θέλω γυαλιά, είστε πραγματικά μια ωραία ατμόσφαιρα. Psychedelic rock, μια ζωή, Batman συγγνώμη, σ' αγαπάμε ακόμη, πληγωμένος Παοκτσής, ο 007, λόγω της φυγής της Ελένης Μπούντου από τον Λίμπερο της καρδιάς του. Βασικά δεν έχει φύγει, εδώ είναι, αλλά δεν είναι επίσημα εδώ παρουσία, διαρκεί στο στούντιο. Το πέσιμο που λέτε έγινε από αεκτζίδες. Εσείς που βάλατε έναν σύνδεσμο πάνω από την ομάδα σας και είστε εκεί που είστε, ψάχνετε ευθύνες στον ΠΑΟΚ. Λέει ο λατρεμένος μου 164. Ναι. Μηνυματάκι μέχρι να πάει να βρει το ο Παναγιώτης ο Παπαδόπουλας του θαλαμοφύλακα, ο παδού του ΠΑΟΚ, που λέει καρφώνει ατελείωτα τον Τσαλτίδη. Έτσι, το ότι πράγμα. Αυτό που είπε ο Αλέξης, ο Αριανός του Κέντρου, αυτή η στρουθοκάμινος που κρυβόταν στην τρύπα του για ένα μήνα, είναι μπούρδα. Φαίνεται από το ότι ο γνήσιος ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ
που ζει από εμάς χρόνια τώρα, Χρήστατος Τσαλτίδης, που γενικά ξέρει τα πάντα, δεν είχε ιδέα. Πραγματικά τεράστιο μήνυμα. Είναι απόνομος. Πραγματικά τεράστιο μήνυμα. Λοιπόν, έχουμε αλλαγή. Χρήστος Κιώσης είναι υπεύθυνος για να κλείσουμε μόνο με Pink Floyd. Ξεκίνα με Shine on You Crazy Diamond. Χρήστο Κιώση. Shine on You Crazy Diamond. Καλημερίζουμε και πάλι τα μέλη, τα στελέχη της Didi Music που μας ακούνε από την Αθήνα και τους ευχαριστούν που επέλεξαν πέρα από κάποιο μουσικό ραδιόφωνο τον Libero ως χορηγό επικοινωνίας για το live τον Brit Floyd. Εντάξει. Δεν έπρεπε να τον κλείσει τον άλλο Μάρι. Μας ακούει η μισή. Ποιον έκλεισε. Έλα, μπορεί χαβαλέ κάνουμε τώρα. Εντάξει, άντε. Καλά, καλά, καλά. Βγαίνει και λέει δύο φορές γκέι των τέτοιων. Είναι καλά, εντάξει, εντάξει. Να πούμε χρόνια πολλά στον Bruno Gamma. Που σήμερα ο Μάρις τον χαρακτήρισε όπως τον χαρακτήρισε. Δεν είπα αυτό. Όχι, ζηλεύει. Κατάλαβες τι είπα. Όχι, δεν χρειάζεται. Αν βγω και από ένα παίκτη του ΠΑΟΚ. Πες για τον ΠΑΟΚ, πες. Ένα παίκτη του ΠΑΟΚ. Πες. Ο Τάδε που είναι να φύγει για τον ΠΑΟΚ είναι γκέι. Δεν είπε να φύγει. Τι θα πει ο Παναγιώτης. Δεν είπε να φύγει. Εγώ δεν θεωρώ τον γκέι προσβολή. Μην είσαι παραπληροφοριοδότης. Δεν είπε έτσι. Λέει τρεις φορές. Είπε θέλω να φύγει για τους ποδοσφαιρικούς λόγους. Αυτόν και του απέδωσε και ένα χαρακτηρισμό. Εντάξει τώρα. Καταλάβαμε. Σάκη καλημέρα. Η Ιωάννα καλημέρα. Βάλε ρε Pink Floyd να ακούσουμε. Κλείνουμε έτσι, πάμε. Με Pink Floyd. Πάμε, μόνο Pink Floyd. Πάμε γραμμή, καλημέρα. Χρήσατε όλη μία, έχουμε προς το τέλος. Να πω κάτι, ναι. Θα δίνουμε και αύριο τρεις ακόμη προσκλήσεις για τον Pink Floyd. Εντάξει, πάμε. Το έχεις πει 97 φορές. Πρέπει να μας δίνουν 2.000 το μήνα αυτοί οι Pink Floyd. Καλημέρα. Μπορούν. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα αδερφέ. Όνομα και ομάδα υποστηρίξεις. Ο Γιώργος είναι. Ο παδός του. Άρη. Πονηρός. Γεια σου Γιώργο. Βαδόπουλε, έχεις πλούσιο λεξιλόγιο, έτσι. Γιατί, τι εννοείς. Το Κακομοίρηδες το λες 40 φορές το λεπτό. Ναι, όχι, δεν έχω. Αλήθεια λες. Και το Κυριούλιδες. Ναι. Ναι. Και η ηρωνία σου, ρε παιδί μου, σε κάνει τόσο αντιπαθητικό. Ναι. Αυτό θέλει. Αυτό θέλει. Αυτό θέλει. Δηλαδή, μία φορά να παραδεχτείς κάτι, να πεις, ρε παιδιά, ναι, εντάξει, ήταν offside το γκολ. Και τέλος. Τι να παραδεχτεί. Κάθε μέρα πρέπει να παραδέχεται ότι είναι offside. Είναι αυτό που βολεύει όμως εσένα, Γιώργο, έτσι. Εμένα τι με βολεύει. Ναι, να λες και τα ψέματα. Ποια ψέματα, ρε, Γιώργο. Ποια ψέματα. Όταν κερδίζω πέναλτι. Όταν θα πιάσεις για τον Άρη, εσύ έλεγες. Μα άρχισε πάλι να μας λες γράμματα που, το 89 που μπήκανε, έγινε η μπούκα με το Βάζελο μέσα στο 1-4. Αυτό θυμήθηκα, τι να κάνω. Όποτε έχω βγει, έχω τα πόζια να πούμε και δεν έχει να πει. Σοβαρά μιλάς. Ζαμπάρκ. Μπράβο, ρε Γιώργο, ναι. Πώς μετά από εσύ να πες μου. Εγώ χειροκρότησα, εγώ. Πες το Γιώργο. Και έλεγες το 81 μπήκαμε στην 3 Demek και έτσι. Το 81 πόσο χρόνο ήσουν εσύ, 11. Κάπου εκεί πιο λίγο. Τι 11. Με το Bumpers, εσύ τι είχες, μπορούσες το Bumpers και πήγες με τα χρόνια. Έλα, και σωστά. Σωστά ρε Γιώργο, έχεις δίκιο. Χρήστο, άλλο. Έλα, μας πουλάς. Τζαμπάρ, τζαμπάρ ο Γιώργος, τζαμπάρ. Την περασμένη εβδομάδα. Εμείς και τους είχαμε και τους χαϊδεύαμε τους Αριανούς. Ένα σκηνικό πάγατε από 100 άτομα, εσείς ήταν 500 στη Λάρισα. Στη Λάρισα, εσύ το λες αυτό. Δεν το θυμάμαι καθόλου. Δεν το λέτε ποτέ. Και τρέχατε, και τρέχατε, και τρέχατε. Ο Σούπερ 3 και μετά που αλλάξαν τα κόσμια, γιατί δεν το λες. Δεν το λες. Άλλο. Πού να το πει. Δυτικά μια ζωή ήσουν αδυνατός, δεν να βγεις να παραδεχτείς ότι υπήρχαν τα Καναρίνια κάποτε. Στη Σταυρούπολη. Στη Σταυρούπολη, μπράβο. Το οποίο ήταν και κυμπάρι καλάνια τότε. Έτσι. Πες το, μια φορά. Ναι. Παντελόνια φορά. Σωστά, έχεις δίκιο. Κάτσε να δω αν φοράει. Έχεις δίκιο. Σήμερα ήρθε με φόρεμα. Έχεις δίκιο. Αλλά εγώ ξέρεις γιατί το κάνω αυτό το πράγμα. Μ' ακούς. Ναι. Όταν στο Όφι ΠΑΟΚ δεν δίνει αυτό το πέναλτι και λένε οι διπλανοί μου. Έφτασε η μπάλα στην Ιερά Πέτρα. Χάθηκε η μπάλα και το ένα και το άλλο. Αναγκάζομαι κι εγώ και μπαίνω σε αυτό το ρυπάκι. Μπορεί να σου γίνω με την παθή, ρε Γιώργο, τι να σου πω. Αφού είσαι αντιπαθητικός. Ναι, εσύ, ξέρεις, η ηρωνία είναι άσχημο πράγμα. Το να πιστεύεις και να πεις, εντάξει, εγώ θα το έπαιρνα το μάζ. Πιο τίμιο ήταν και τον γκολ να μου ακύρωνε γίνει και να θα βάζα κι άλλο γκολ και τέτοια να πεις. Αλλά η ηρωνία είναι πολύ άσχημο πράγμα. Να το ξέρεις. Πολύ ωραία παρουσία. Μόνο για σένα θα την περιορίζω. Πολύ ωραίος ο Γιώργος. Δεν είναι για μένα. Σου λέω την άποψή μου. Δικαίωμά σου είναι να κάνεις. Γιώργο, είσαι ο ακροατής του μήνα. Εντάξει, θα εντάξει, μιλήσω τώρα με τη διεύθυνση του Λίμπερο για να σου δώσουν κάτι. Ναι, ναι, αλλά να σου πω κάτι. Γιώργο, και εσύ, περίμενε λίγο. Γιώργο, άκουσε με λίγο. Να είσαι και εσύ δίκαιο. Όταν είχα αναφερθεί σε ένα τελικό στο σεφ, εκείνο το Αεκάρι. Σε εκείνο το Αεκάρι, τον τελικό το 88. Πάλι το 88! Είπα, περίμενε λίγο, ρε. Περίμενε λίγο, ρε. Όλοι ορμήξαν να με φάνε γιατί λέγανε για άλλα παιχνίδια. Για άλλα παιχνίδια. Εγώ δεν ανέφερα. Έκανες είπα ένα λάθος τότε, γιατί είχα βγει και τότε. Το θυμάμαι ότι βγήκες. Εσύ έκανες λάθος, ρε Γιώργο. Πώς θα το κάνω. Δεν έκανα λάθος. Το 88 τον μπέρδεσες με το 92 που είχα χάσει το πρωτάθλημα.
και έλεγες ότι δεν είχαμε κόσμο το 88 και είχαμε το 92. Ίσα ίσα έγινε το αντίθετο, το 88 είχαμε πιο πολύ κόσμο και μάλιστα σε εκείνο το παιχνίδι υπήρχαν σε μια γωνία και οπαδοί του Ολυμπιακού που θέλαν να κάνουν προβοκάτια σε σχέση με τους αεξίδες. Δεν ήταν ευρύ. Τέλος πάντων, εσύ μάλλον τα παιδεύεις. Τέλος πάντων, δεν θα βγάλουμε. Γιατί περιμένει κι άλλος σήμερα, Γιώργο. Ρε Γιώργο, που τα θυμάσαι, ρε φίλα. Πολύ ωραία παρουσία. Εξαιρετικός ο Γιώργος. Επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα. Και να πω κάτι τώρα. Ναι. Ο Γιώργος διαφωνεί πλήρως με αυτά που λέει ο Παναγιώτης. Είδες με τι άψογο ωραία τρόπο διατύπωση διαφωνεί, ούτε φωνές, ούτε υβρεολόγιο, ούτε τίποτα. Πάμε στον ακροατή. Πάμε στον ακροατή. Καλημέρα. Όνομα και ομάδα προστηρίξεις, φίλε. Καλημέρα, Κώστας Παοξής. Κώστας, ο πατός του ΠΑΟΚ. Καλημέρα, Κώστα. Λοιπόν, ο προηγούμενος φίλος διαφώνησε με την ειρωνία για τον Παπαδόπουλο. Ναι. Εγώ μπορώ να χρησιμοποιήσω δύο εκφράσεις, αυτό που με ενόχλησε, τις οποίες χρησιμοποιήσετε εσείς στην εκπομπή απευθυνόμενος προς τον ΠΑΟΚ, ή ας μη στον ΠΑΟΚ. Εμείς ποιοι, εγώ και ο Χρυσάνθος ή ο μόνος εγώ. Ναι, 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 ναι. Μαζί τα είπαμε. Βέβαια, Κώστα. Όχι, είναι ένα και ένα. Α, ένα και ένα. Για πάμε, Κώστα, ακούμε λοιπόν ένα. Λοιπόν, χωρίς να παρεξηγηθώ, δεν είναι ο τρόπος μου αυτός, αλλά ναι, θα το πω. Ναι, ναι. Αν πω εγώ ότι σαν παραγωγή είσαι τόσο ξεφτυλισμένη όπως είπε ο Χρήσαντος. Α, εγώ δεν είπα ποτέ. Για τους Παοξίδες. Ναι, μπορείς να το πεις. Και ο Μάριος είπε ότι... Αν είναι για συγκεκριμένο γεγονός, μπορείς να το πεις. Είπε ξεφτυλισμένη. Όχι, διάβαζε μήνυμα, ναι, φίλε. Πρώτον διάβασα μήνυμα Κροατή, αλλά τέλος πάντων. Κροατή ήταν. Όχι. Δεν είναι, είπες, την ώρα που φώναζες είπες ότι είστε τόσο ξεφτυλισμένη προς το... Στον Παπαδόπουλο το είπα, ρε φίλε. Προς τον Παπαδόπουλο. Ναι, εντάξει, και αυτός με λέει κυριούλη, γελίο, αστείο. Εννοούσε τον ΠΑΟΚ, λέει. Α, όχι, τον Παπαδόπουλο εννοούσα. Όχι τον Παπαδόπουλο. Καλά, δεν ξέρω εγώ τι εννοούσα. Ωραία, Κώστα, πάμε. Δεν ξέρω εγώ τι εννοούσα, τον Παπαδόπουλο είπα. Όχι, είναι η Παπαδόπουλη. Δηλαδή. Α, όχι, είναι η Παπαδόπουλη. Θα σου πω, έχω έναν στο Λαμπαουτάρη. Έχω έναν στο Λίμπερο. Πολύ. Πολύ είναι. Κώστα, εντάξει, και εγώ τι είπα. Ξαναπάμε στην ειρωνία. Ναι. Ωραία, αλλά εγώ τι είπα. Αφήνω αυτό, ωραία, αφήνω αυτό να πάω και λίγο στο Μάριο. Πάνε, πάνε, ναι. Εσύ, το συνέχισε και ο Μάριος. Βέβαια. Ότι είμαστε γεμάτοι ακαθαρσίες από πάνω μέχρι κάτω. Ναι. Σωστά. Να χρησιμοποιήσω αυτό για εσάς. Ναι. Σαν παραγωγούς θα σας αρέσει. Εγώ τι είπα, εγώ περιμένω να ακούσω εγώ τι είπα. Αυτό ακριβώς που λέω. Ότι είμαστε γεμάτοι ακαθαρσίες από πάνω μέχρι κάτω. Ο Τσαλτίδης το είπε αυτό. Ναι, αλλά εσύ συμφώνησες. Ο Τσαλτίδης το είπε αυτό. Κακό είναι αυτό. Ο Τσαλτίδης το είπε αυτό. Συγγνώμη, δηλαδή, άμα βγεις τώρα... και το πεις εσύ, ναι, ότι είστε γεμάτοι ακαθαρσίες και εκπομπής. Δεν είναι ωραίο, ρε φίλε. Προσβάλλεις την ομάδα πολύ, ρε φίλε. Κατάλαβες. Γιατί ρε φίλε. Προσβάλλεις. Προτιμώ δηλαδή να μην γίνω ειρωνικός παρά προσβάλλω το σύλλογο. Τον ναι, εδώ υπονοείς ότι στηθήκαμε με το. Εδώ υπονοείς όλη τη μέρα με τα site μπαίνεις μέσα, βγαίνεις και κάνεις, ρε φίλε. Τώρα. Τα κουμπαράκια και το ένα το κουμπαράκι. Κουμπαράκι τον λένε. Όλη συνέχεια τέτοια. Κουμπαράκι τον λένε, ρε φίλε. Τι να κάνουμε εμείς, θέμε ότι τον λένε. Τώρα κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε τώρα τον ακροατή. Ή καλά μόνο εσύ θα κάνεις, δεν καταλαβαίνεις. Εμείς να μην κάνουμε πως δεν καταλαβαίνουμε. Ελπίζω να μην σας άρεσαν αυτές οι εκφράσεις. Αν τις χρησιμοποιώ, μπορώ να τις χρησιμοποιώ. Όχι, δηλαδή, να είστε καλά. Ναι. Σε μένα τζάμπα τα λες. Βλέπετε όμως ότι είμαστε μια εκπομπή η οποία μπορεί άνετα να ασκήσει κριτική και στα λεγόμενά μας. Πάμε. Κώστα, Χρήστο, υπάρχει κριτική. Κριτική δεν σημαίνει ότι αποδέχεις και το λάθος. Έγινε Κώστα. Δικαιολογήστε. Έγινε Κώστα. Να μιλήσουμε και να είστε καλά, να είστε καλά. Γιατί είναι ιδιαίτερη εκπομπή σήμερα. Εντάξει, πρέπει να αντιλαμβάνεστε ότι γίνεται εδώ η εκπομπή είναι και λίγο σατυρική, παιδιά. Μόνο Pink Floyd. Μην εξηγείς. Χρήσανθε. Όταν εξηγείς. Μη. Βάλτε μισό λεπτό αυτό. Μία, όχι. Μας ακούνε κάτω. Pink Floyd, ρε φίλε. Εντάξει, Pink Floyd. Τώρα. Βάλε Pink Floyd, ρε φίλε. Το ρεφρέν πρέπει να ακουστεί. Να ακουστεί. Πού κολλάει, με τον Αμπάρι. Όχι. Όχι, με κανέναν. Είναι Pink Floyd. Του είναι Πάου, tribute Γεωργία Ράπου. Αύριο θέλω καινούριο ΠΑΟΚ. Τραγούδι. Το κάνεις μόνο. Δεν υπάρχει πουθενά. Tribute Pink Floyd από Γεωργία Ράπου. Get Star. Πού πάμε. Πού. Πού ξαπλώνεις, πού κοιμάσαι. Ωραία. Αυτό δεν είναι Γεωργία Ράπου εδώ μεταξύ. Αυτό είναι άλλο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Φέι Ρουμπίνι. Pink Floyd Tribute. Α, χαιρετισμού στην κυρία Ρουμπίνι με το φαρμακείο. Δεν δίνεις απαντήσεις στον Παπαδόπουλα. Δεν δίνω απαντήσεις. Σπίτι μη γύρισεις. Έχει άλλη μου. Πάμε, λέγε αστραμή. Ωραία. Άντε, κλείσε με τέτοιο. Βάλε. Άρα, βάλε. Βάλε. Από το... βάλε όλο το γκουζι γιορχή, άντε. Το ποιο? Λοιπόν. Πάνω τρεχίλα. Λοιπόν, Γιώργος Ιταλός. Δεν χρειάζεται καν να το πω ότι είναι από Γιώργο Ιταλό. Τσάι. Μαύρο. Άντε, στρίψε ένα. Να σε καλά, ρε Γιώργο Ιταλό. Να σε καλά, ρε παλικάρι. Ο Γιώργος Ιταλός μπορεί λίγο να αρμονιστεί με την εκπομπή. Όχι, έτσι είναι, ρε φίλε. Αυτός ωραίος είναι. Αυτός είναι αρμονισμένος. Όλοι οι άλλοι δεν είναι καλά. Όλοι οι άλλοι δεν είναι. Λοιπόν, ψάξε εσύ για τους νικητές. Όσοι στείλανε. Του Άρης Περιστέρη. Τρία δίνουμε, έτσι. Ναι, τα δίνουμε. Ωραία.
Δίνουμε τους νικητές από το, για το live των Brit Floyd. Μας τους δίνει και σήμερα το σύγχρονο μαγειρίο πιπερών στην Γεωργίου Παπανδρέου 25, Ανατολική Θεσσαλονίκη. Ψέματα. Χαρούπας Αθανάσιος, Γιώργος Μαζαράκης, ναι. Γεωργία Σαβίδου. Οι τρεις που πάνε. Άλλη μια φορά, Γεωργία Σαβίδου. Ναι, περίμενε. Χαρούπας Αθανάσιος, Μαζαράκης Γιώργος. Έτσι. Ήταν παραπάνω. Ήτανε, ήταν παραπάνω. Και εγώ πήγα να σου το πω. Και εγώ πήγα να σου το πω. Λοιπόν. Πριν κλείσουμε, να πάρει αυτός ο Γιώργος τηλέφωνο που θα τελειώσει, εγώ ήθελα να μιλήσω μαζί του. Αυτός ο Αριάννας ο Γιώργος. Θέλω να μιλήσω μαζί του. Όχι, όχι, μην Γιώργο, μη θα σε κολομπαρέψει. Εκτός αέρα. Όχι, 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 Γιώργο. Όχι, Γιώργο. Γιώργο, όχι. Όχι, Γιώργο. Θα σε κολομπαρέψει. Όχι. Να πάρει τηλέφωνο. Όχι, Γιώργο. Μη Γιώργο. Είναι εχθρός. Λοιπόν, πιπερών, Γεωργίου Παντρέου 25, σύγχρονο μαγειρίο. Πολύ ωραίο. 15, 17. Πολύ ωραίο οι λαχανοτολμάδες μας. Διαφορετικά φαγητά κάθε μέρα. Παπατζή. Ρε φίλε. Παπατζή. Να σου πω. Παπατζή. Πάλι δικαιολογία θα βρει. Υπάρχει εσύ και ο παπατζή με το τσίπουρο. Δεν υπάρχει, ρε φίλε. Έλα, έλα. Θα σε φέρω αύριο τα γεμίσματα. Βρήκα τη μόνη λύση. Νηστικός, θα μείνω 5 μέρες. Τη μόνη λύση. Ποια μόνη λύση. Η μόνη κονιέντε. Επειδή δίνουν για το κέντρο. Ναι. Μέχρι. Ποιο κέντρο, αμήνης, ποιο κέντρο, ποιο κέντρο, αμήνης, το κέντρο που πάμε και χορεύουμε. Θα πω ειδικά για σένα, ναι. να φέρει το παιδί, το παλικάρι, delivery, να φέρει εδώ. Λαχανοτολμάδες. Αλλιώς, ρε φίλε, πώς θα γίνει, πώς θα τους φέρω εγώ να πάω και να ξαναγυρίσω μόνο για σένα. Με μπεσαμέλα από πάνω. Στείλ τον Παπαδόπουλα. Γιατί να πάω, να πάω με ταξί, να πληρωθώ κιόλας. Φέρ τον Παπαδόπουλα, στείλ τον Παπαδόπουλα, να σε φέρει ο Παπαδόπουλα. Που τον κουβάλισε. Λοιπόν, για να ειρωνεύεται τον πάω. Λοιπόν, πες λίγο πότε θέλετε να πάμε στο Χαρινά. Κλείστε ραντεβού. Πρέπει μια εβδομάδα νωρίτερα να το πούμε. Βράδυ ή μεσημέρι. Ό,τι θέλετε. Εκτός από Δευτέρα που είναι κλειστά το βράδυ. Όλη τη μέρα. Προτιμώ νωρίς, αργά απόγευμα. Πέμπτη ή Τρίτη. Αργά απόγευμα, κάτι τέτοιο. Ωραία, Πέμπτη θα πάμε. Θα συνοηθούμε. 7 η ώρα θα τελειώσω εγώ και θα πάω. Θα συνοηθούμε. Δεν κάνω, θα συνοηθούμε. Σοβαρά. Λοιπόν. Θα σας το πούμε για να έρθετε και όλοι οι ακροατές. Οι νικητές για Brit Floyd είναι οι Στέφανος Μιχαλόπουλος, Νίκος Μπίος ή Μπιός, ζητώ συγγνώμη. Και Ανθή Πεταλά. Επαναλαμβάνουμε αντιστρόφως. Ανθή Πεταλά, Νίκος Μπίος, Στέφανος Μιχαλόπουλος, είναι μονές. Κατευθείαν πηγαίνετε εκεί, θα είναι το όνομά σας στην guest list στο Fix Factory of Sound το Σάββατο. Αύριο, τρεις ακόμη προσκλήσεις. Λογικά θα δίνουμε και για μη πλαίσια μεδάκι στο Radio City και Avis Χιαμαντά. Έτσι. Λογικά. Δεν το υπόσχομαι αυτό. Λογικά όμως θα δίνουμε και γι' αυτό. Ευχαριστούμε. Αυτά. Αδέρφια, να είστε καλά. Αύριο με το καλό. Και μην τρελαίνεστε, η εκπομπή είναι σατυρική. Χουλιαμάς, χουλιαμάς γίνεται. Χουλιαμάς. Να εξηγεί ο παραγωγός. Όχι, ρε φίλε, υπάρχουν και κάποιοι που δεν αντιλαμβάνονται, ρε φίλε, το πνεύμα σου. Δεν το αντιλαμβάνονται. Κατάκης Auto Group. Κατάκης.gr. Ελπίζω αύριο ο Στέφανος ο Κουμπαράκης να έχει την παλικαριά και να βγει στον αέρα. Ο διαιτητής του Εργοτέλης ΠΑΟΚ. Ο βοηθός. Ο Χατζινάκος, ο Γιώργος. Από τη Δράμα. Σαν τον ηθοποιό. Ή ο Νίκος ο Πάγκαλος από το Λασίθι. Αυτό σπίτι έχει ο Χατζινάκος, τον πέρασε και φυσικά κάπου. Ο Πάγκαλος έχει ζήσει με τον Πάγκαλο. Τον Πάγκαλο. Συγχωρεμένος είναι ή ο Πάγκαλος, ο φροντιστής, δεν είναι, τι ήταν αυτός. Στον ΠΑΟΚ. Άμα ήταν δασκαλάκι, δεν το ήξερα. Πάγκαλος τι ήταν στον ΠΑΟΚ, κάτι ήταν. Δεν υπήρχε Πάγκαλος στον ΠΑΟΚ. Πολύ παλιά. Μπερδεύει του υπουργού, δεν του κατάλαβε. Όχι, όχι, όχι. Στον ΠΑΟΚ ήταν κάτι. Χρόνια πάρα πολλά, ρε φίλε. Δεν ξέρω. Μπράβο. Τέλος πάντων. Αύριο να διαβάσεις ιστορία πάω γιατί μόνο Άρη ξέρεις και να έρθεις διαβασμένος. Και μην ξεχνάτε αδέρφια, μην ταΐζετε τα Περιστέρια στην πλατεία Αριστοτέλους. Έχουν γίνει πλέον σαν βόδια. Και όσοι να κλείσουμε, παλικάρι μου, άσε να ακουστεί έτσι για λίγο να πάμε επικά στο τέλος.